πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και πάλι από το Λευκό Θεό. Εδώ που σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον τελικό κυπέλλου ΟΠΑΠ Β' κατηγορίας μεταξύ της Αναγέννησης Γερμασόγειας και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Μία αναμέτρηση η οποία ακολουθεί αυτή των τελικών γυναικών, εκεί όπου η ΑΕΛ επικράτησε τη μαχητική ομάδα της ΠΑΦΟΥ με 61-58. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα πούμε και στην συνέχεια. Για αρχή έχω δίπλα μου την κυρία Νόνι Χένκ από το Ίδρυμα Παλμός Ζωής. Κυρία Χένκ, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Όπως σας είπα και εκτός αέρα, κάτι πολύ ξεχωριστό αυτό το Ίδρυμα σε σχέση με όλα αυτά που ακούμε. Τι προσφέρει το Ίδρυμά σας? Ναι, το Ίδρυμα μας έχει ιδρυθεί για να βοηθήσει παιδιά και εφήβους που έχουν προβλήματα καρδίας, συγγενείς καρδιοπάθειας. Συγκεκριμένα προσπαθούμε να δώσουμε οικονομική ενίσχυση σε παιδιά για θεραπεία στο εξωτερικό και στην Κύπρο. Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σας δίνει την ευκαιρία σήμερα να βρεθεί το Ίδρυμα σας πιο κοντά στον κόσμο και να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό το Ίδρυμα και θα πρέπει να το βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Πού μπορούν να σας βρουν, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας? Το Ίδρυμα Παλμός Ζωής υπάρχει εδώ και μερικούς μήνες. Είμαστε στις αρχές της ίδρυσης μας. Θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email και τηλεφωνημάτων. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχω μαζί μου το τηλέφωνο για να σας το δώσω. Το Ίδρυμα σας ευχαριστεί πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία και για τη στήριξη που δώσετε για τα παιδιά και να είσαστε σίγουροι ότι θα πάνε σε καλή νοριά. Εμείς ευχαριστούμε και ελπίζω να πετύχει το έργο σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε την κυρία Νόνι Χέν από το Ίδρυμα Παλμός Ζωής. Ένα νέο ίδρυμα λοιπόν που ήρθε κοντά μας και στο χέρι μας είναι να βοηθήσουμε, να συνεισφέρουμε ουσιαστικά και εκεί. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ζωντανά τον αγώνα μεταξύ της Αναγέννησης Γερμασόγειας και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, δύο ομάδες οι οποίες πέρασαν στον μεγάλο τελικό του κυπέλου δεύτερης κατηγορίας. Να πούμε την πορεία τους αν θέλετε. Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην προημιτελική φάση επικράτησε της Ενάδα Αγίου Δομετίου με 34-86. Προημιτελική φάση δεν υπάρχει για την Αναγέννηση, η οποία αγωνίστηκε στο κύπελο πρώτης κατηγορίας, όπου αποκλείστηκε από τον Κεραυνό Στροβόλου. Στην προημιτελική φάση λοιπόν η Αναγέννηση αντιμετώπισε τον Αχιλλέα Καϊμακλείου, τις δύο ομάδες οι οποίες εκπροσώπησαν την δεύτερη κατηγορία στους μεγάλους. Ο Αχιλλέας είχε ιτηθεί από τον Απόλλωνα, να θυμίζουμε. Αναγέννηση λοιπόν Αχιλλέας Καϊμακλείου 79-64, μεγάλη νίκη για την Αναγέννηση Γερμασόγειας. Την ίδια ώρα όπου η Ένωση Νέων Παραλιμνίου επικράτησε, διέλυσε κατά ακρίβεια τους Αργοναύτες Ερήμης με 108-44. Αυτό το εκφαντικό σκορ τα λέει όλα από μόνο του. Ενώ στην ημιτελική φάση είχαμε εύκολες επικρατήσεις για τις δύο ομάδες. Η Αναγέννηση Γερμασόγειας δυσκολεύτηκε λίγο κοντρα στον Όλυμπο Αγλαντζάς, αλλά στο τέλος καθάρισε 57-45. Ενώ η Ένωση Νέων Παραλιμνίου πέρασε από τον ΑΠΟΠ 74-55. Ενώ στο πλάνο σας μερικοί μικροί από τις Ακαδημίες της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Ένωση δεύτερη στον όμιλό της. Η Ένωση η οποία βρίσκεται δεύτερη στον όμιλο. Την ίδια ώρα όπου η Αναγέννηση Γερμασόγειας πρώτη στον δεύτερο όμιλο. Εκεί όπου δεν έχει τυθεί καθόλου, δεν έχει γνωρίσει την ήττα. Ενώ
Η Ένωση ηττήθηκε, γνώρισε μία ήττα από την ομάδα του Αχιλλέα Καϊμακλείου. Αχιλλέας Καϊμακλείου, η προπορευόμενη ομάδα, αν θέλετε, στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Ενώ έχουμε την παρουσίαση των ομάδων σε πολύ λίγο. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, τελικός αφιερωμένος. Ο τελικός μεταδίδεται σε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την Cita Vision. Θερμές ευχαριστίες στον μέγα χορηγό μας, την εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου και στους υποστηρικτές. Cita Vision, η οποία θυμίζουμε ήταν κοντά σας από τις 2 παρά το μεσημέρι και θα τελειώσει τη σύνδεσή της κοντά στις 7 το απόγευμα. Ένας μαραθώνιος μπάσκετ σήμερα από την Cita Vision, η οποία φέρνει κοντά σας λοιπόν και τον αγώνα της δεύτερης κατηγορίας. Ενώ την ώρα που έχουμε την παρουσίαση των παιχτών, να πούμε ότι μαζί μου έχω και έναν παίχτη ο οποίος αντιμετώπισε αυτές τις δύο ομάδες. Δυστυχώς για αυτό, να το πούμε, γνώρισε την ήττα και από τις δύο ομάδες. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα μπορεί να μας τα πει ο ίδιος ο Αλέξης Γεωργιάδης, ο παίχτης του Αχιλλέα Καϊμακλείου. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Καλώς σας βρήκα. Όντως, δύο από τις καλύτερες ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Το Παραλίμι, η Αναγέννηση Γερμασόγειας. Έχουν από πολλούς αξιόλογους παίχτες και δύο ομάδες. Η Αναγέννηση ιδιαίτερα έχει παίχτες πρώην εθνικής αντρών της Κύπρου. Το Παραλίμι επίσης. Δύο παθιασμένες ομάδες. Εντάξει, νομίζω το θέμα θα είναι καλό. Αλέξη, βλέπουμε στο Παραλίμνη έναν παίχτη ηλικίας 50 ετών. Kevin Flores, κυρίες και κύριοι. Συμπαίχτες μου το 2000 στον Αχιλλέα Καϊμακλείου. Ναι, πήραμε μαζί το Millennium Cup από τη στιγμή 97, 98, 99. Είναι καταπληκτικός αθλητής. Και μπορώ να πω μπορώ να βάζει για υγεία σε πολλούς παίχτες. Ακριβώς, όταν έγραφα το ρόστερ, παρόλο που γνώριζα την παρουσία του Φλόρερ, όταν είδα και την ηλικία του, ότι έχει κλείσει εσύ ως 50 χρόνια και οι περισσότεροι από τους παίχτες μεγάλωσαν μαζί με τον Kevin Flores, είναι ένα μοναδικό συναισθήμα, έτσι. Είναι καταπληκτικό να ξέρεις ότι ένας παίχτης 50 χρονών μπορεί να αγωνιστεί 25 λεπτά, έστω και στη δεύτερη κατηγορία, που υπάρχουν στη θέση 4 μάλιστα, που υπάρχουν πολλά δυνατά κορμιά. Θα δούμε σήμερα. Εντάξει, δεν είναι όπως είναι όταν ήταν 30 χρονών, αλλά μπορεί να προσφέρει με το νου του, την εξυπνάδα του. Επίσης, ο Ζάκης, ο Παπαδόπουλος από το Παραλίμνη, παίχτη κλειδί και ο Ρακλής Πιτσάκας από την Αναγέννηση. Είναι από τους καλύτερους παίχτες της δεύτερης κατηγορίας. Γιώργο, πιστεύεις ότι το ότι το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας σιγά σιγά δυστυχώς ευθύρεται και χάθηκαν ομάδες όπως ο Αχιλλέας, η Ομόνια, η ΕΝΑΔ. Αυτό έδωσε την ευκαιρία όμως σε παίχτες όπως εσύ, ο Στέγιος, ο Φιλίππος, η παίχτης σου στον Αχιλλέα, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, πρώην αρχηγός της Ομόνιας τώρα στην Αναγέννηση. Ομορφαίνεται το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και ανεβάζεται το επίπεδο, έτσι. Κοίταξε, σίγουρα απολαμβάνουμε τον μπάσκετ πολύ περισσότερο. Γιατί η δεύτερη κατηγορία δυνάμωσε. Υπάρχουν 7-8 ομάδες αξιόλογες που υπάρχουν καλά παιχνίδια. Οι ομάδες που είπες πριν σίγουρα ταλαιπωρηθήκαν λόγω του οικονομικού. Ξανοιχτήκαν, δεν τα καταφέρανε, χρωστάνε λεφτά. Ελπίζουμε να επιστρέψουν στους Κύπριους και ελπίζουμε και άλλες ομάδες να επιστρέψουν πριν πάθουν το ίδιο. Εντάξει, εκτός από μεγάλες ομάδες που έχουν τα μπάτζετ που δεν ανησυχούν, οι υπόλοιπες να δουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον ορισμένοι παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν. Η Αναγέννηση Γερμασόγειας έχει μαζέψει 12 παίχτες, όλοι πρώτης κατηγορίας παγιά, όλοι ξέρουν να παίζουν μπάσκετ, εθνικές εφήβων, εθνικές αντρών. Με ένα-δυο ξένους καλούς, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, δεν θα πάρουν πρωτάθλημα, αλλά μπορούν να σταθούν αξιόλογα. Μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι μας, πριν δύο περίπου χρόνια σου υποσχέθηκα μια συνέντευξη, άρχισα κάπως. Αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα, μέχρι να αρχίσει και το παιχνίδι. Άλεξη, αγωνίζεσαι στον Αχιλλέα, φανήκατε
άτυχη αν θες. Ετυχήκατε τέλος πάντων από την αναγέννηση Γερμασόγιας. Μάλιστα, ναι. Στο προκριματικά του κυπέλλου. Ακριβώς. Χωρίς πρόσφατα γνωρίσατε, Και την ήττα από την Ένωση Νέων Παραλυμνίων μέσα στην Παλουριό. Τσαπώνεσαι, αλλά η διαφορά που είχατε στο πρώτο παιχνίδι σας. Ευτυχώς, ναι, κρατήσαμε τη διαφορά. Τι είναι στόχοι του Αχιλλέα φέτος? Κοίταξε, από την αρχή της χρονιάς σίγουρα το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα και άνοδος. Τώρα ο Αχιλλέας σαν ομάδα επιθυμεί όταν πάρει το πρωτάθλημα να ανεβεί πρώτη κατηγορία, εξαρτάται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προπονητές και τα σχετικά. Έχουμε 8-9 παίχτες, 10 που μπορούν να βοηθήσουν, είναι καλά κορμιά, είναι έξυπνοι παίχτες. Από εκεί πέρα είναι το οικονομικό. Φίλε μου, δεν υπάρχει άλλο. Τώρα είναι αφιλοκερδός που αγωνιζόμαστε όλοι. Υπάρχει σαν στόχος δηλαδή άνοδος παρά τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά ότι υπάρχουν όχι μόνο στον Αχιλλέα, στις περισσότερες ομάδες. Στόχος είναι δηλαδή άνοδος. Πιστεύουμε ότι αν πάρει το πρωτάθλημα Αχιλλέα θα το δούμε στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα, ναι, θα το δούμε. Δεν ξέρω η Ομοσπονδία πόσες ομάδες θέλει να ανεβάσει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Δεν ξέρω τι σχέδια του χρόνου. Αλλά πιστεύω οι πρώτες δύο, πρώτες τρεις μπορούν. Με ένα-δύο ξένους μπορούν να στάθουν. Το θέμα για τις άλλες εντάξει είναι το γηπέδικο, που δεν έχουν γήπεδο με παρκέ και σχετικά το παραλίμνη ιδιαίτερα που είναι πολύ δύσκολο για το γήπεδο. Από εκεί πέρα ελπίζουμε να βοηθήσει η Ομοσπονδία. Ελπίζουμε οι άλλες ομάδες της πρώτης κατηγορίας να δουν ότι πλέον δεν μπορούν να κάνουν budget 350.000 ευρώ. Αφού ο κόσμος το βλέπετε, δεν υπάρχει στο γήπεδο, χορηγίες με την κρίση τώρα έχουν σταματήσει. Υπάρχουν έφηβοι. Δεν ξέρω, επειδή εγώ παρακολουθώ εφηβικά, παρακολουθώ παιδικά, πανπαιδικά, παιδικό. Υπάρχουν έφηβοι, υπάρχουν μικροί που μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Αλέξη, σε πολύ λίγο θα έχουμε το παιχνίδι μπροστά μας. Πες μου, πρωτού ξεκινήσουμε τα δικά σου προγνωστικά. Η Αναγέννηση είναι μια ομάδα που της αρέσει να τρέχει πολύ. Πολεμά στο rebound, τρέχει πολύ, βγάζει φάσεις, δεν σταματάνε. Πιστεύω προσωπικά το παραλίμνι έχει ένα μικρό πλεονέκτημα στο σουτ, το μακρινό το σουτ. Εδώ σε χαιρετούν κιόλας οι αντίπαλοι, συσσαγωγικά αντίπαλοι, έτσι. Όλους τους γνωρίζω, είμαστε μαζί, τους παραπάνω. Το Χάρη το Φαντούσι είναι το Ζάκι, είναι από 17-18 χρόνια στα φιβικά της πρώτης κατηγορίας. Ο Χάρης ο Φαντούσι δεν αποφασίζει τι θέλει να κάνει, θέλει να διοικηθεί στα διοικητικά της ΑΕΚ. Πέρσι μαζί με τον Γιώργο τον Γεωργίου, όταν ο οποίος βρίσκεται και στο παρκέ. Ναι, όταν έχεις παίξει, πάντα θέλει να έρθεις πίσω να παίξεις. Σίγουρα. Λοιπόν, δούμε... ενώ στον Τζάμπολ έχουμε τον προπονητή, τον βοηθό προπονητή. Είναι ο Πιτάκας στον Τζάμπολ με το νούμερο 9. Νομίζω μπορεί να πάει ο Νικόλας για τον Τζάμπολ. Μαζί με τον Γιώργο. Πιθανότατα, ναι. Σίγουρα θα είναι ο Γιώργος από πλευράς Ένωσης. Δεν υπάρχει τέτοιο ψηλό κορμί. Ναι, ο Σόζος ο Λεωνίδας στο point guard. Ηρακλής Πιτάκα, ο Μιχάλης ο Λουκά για την αναγέννηση στον Γκάρτ, ο Κύπρος ο Γρηγορίου στο 4 και ο Νικόλας στο 5. Μάλλον έτσι θα ξεκινήσει η αναγέννηση. Το παραλίμνι, το πιο πιθανό, εντάξει αυτό είναι κάπως περίεργο, το 16 ο Θεόδωρος Απεσλίδης συνήθως παίζει το 4, ο οποίος είναι πιο κοντός από το Ζάκιν, ο οποίος παίζει στο forward 3. Για να δούμε όμως τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Έγινε το πρώτο τζάμπο λοιπόν. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου. Ενώ στα καλά έχουμε και κόσμο. Πρώτο σούτ από τον Ζάκη τον Παπαδόπουλο που θα πάρει σίγουρα τις παραπάνω προσπάθειες. Ζάκης Παπαδόπουλος, να πούμε ότι αντιπροσώπευσε την δεύτερη κατηγορία και στο All-Star Game. Μάλιστα. Είναι μεγάλη επιτυχία, ένας από τους καλύτερους παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δεύτερη κατηγορία και μεγάλος αρχηγός, έτσι. Ναι. Ενώ απάντησε από τον προπονητή, όχι. Παίρνει επιθετικό rebound. Καλά δικεφάλαιο, όχι. Να λοιπόν, δύο επιθετικά rebound από τον Κύπρο τον Γρηγορίου. Τον προπονητή παίχτη της ομάδας της Αναγέννησης Γερμασόγειας. Αναγέννηση η οποία έχει κάτι το πρωτότυπο, αν θέλετε, και ο προπονητής και ο βοηθός προπονητής είναι παίχτες. Δύσκολα θα δείτε κάποιος στον πάγκο, αφού πρόκειται για δύο πολύπειρους παίχτες από τους καλύτερους στην δεύτερη κατηγορία, όπως και να το κάνουμε. Και δύο της εθνικής ανδρών κάποτε είχαν παίξει. Νομίζω Ηρακλής και πρόπερσι πήγε εθνική ανδρών πέρσι. Νομίζω πάντως, Αλέξη, ότι μπορούν να αγωνιστούν ακόμα και τώρα στην πρώτη κατηγορία. Δεν είναι... Το επίπεδο τους είναι αρκετά ψηλό. Αυτό πιστεύω εγώ. Μαζί με κάποια άλλα παιδιά, σίγουρα. Ακριβώς. Είναι μπάλα από τον Γιώργο τον Γεωργίου, είναι μπάλα στον Χάρη τον Φαντούση. Φαντούσης, ο οποίος την προπέρσινη σεζόν αποτελούσε ενεργό στέλεχος της ΑΕΚ. Και τώρα τρίποντο από τον Φαντούση. Η εμπειρία εδώ του Χάρη
δίνει το προβάδισμα στην Ένωση. Πέρσι ο Φαντούσης επέλεξε να μην αγωνιστεί, να είναι μέσα στα διοικητικά της ομάδας της Λάρνακας. Φέτος όμως δεν άντεξε μακριά από την Πορτοκαλιά Θεά. Φέτος θέλουν να ανεβούν πρώτη κατηγορία το παραλίμνιο και έχουν φέρει να τους βοηθήσουν όσοι παραπάνω μπορούν. Τον Γιώργο, τον Ηρακλή. Βλέπεις χτυπάει μέσα η αναγέννηση συνέχεια. Είναι το μεγάλο πλεονέκτημα παρά την παρουσία του Γιώργου του Γεωργίου στην άμυνα, αν θες, για την Ένωση. Χτυπάει μέσα. Ναι, χτυπά μέσα γιατί ο Κύπρος ο Γρηγορίου είναι πολύ πιο γρήγορος. Τώρα η μπάλα ξανά μέσα στην ρακέτα. Γεωργίου, πολύ ωραία ασίστ. Τους βγαίνουν όλα προς το παρόν. Το μισό καλάθι δεν ανήκε στο Γεωργίου, έτσι. Όχι, στο Θεόδωρο. Στο Θεόδωρο του Λαπεσλίδη. Το μισό καλάθι. Για να δούμε τώρα τον Θωμά τον Νικολάου. Προς το παρόν βλέπουμε ορισμένα mismatch στα παιχνίδια. Τον Κύπρο μέσα με το Θεόδωρο. Το Ζάγκη πάνω στο Σόζο. Ενώ τώρα αν είναι δυνατόν. 8-24, ακόμη το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά. Kevin Flore. Και η λύση από πλευράς Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Ακούσει το όνομα Kevin Flore. Έχει δύο φάουλο το 16. Σωστή παρατηρήση, Αλέξη. Πάντως, το πιο πιθανό είναι να βγάλει 30 λεπτά σήμερα ο Kevin. Πρωτότυπο. Με την εμπειρία του σίγουρα πάνω στον Κύπρο. Είναι απίστευτο. Κλείνει τον Πιτάκα μέσα από τα screen και τον Κύπρο. Ο Κύπρος ο Γρηγορίου, αστοχή. Θα δυσκολευτεί πολύ παραπάνω με τον Kevin παρά με τον Θεόδωρο. Το παραλίμνη θέλει να τρέξει, προσπαθεί. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Και κλέψιμο από τον Σόζο. Και κλέψιμο από τον Σόζο. Η μπάλα στον προπονητή παίχτη της ομάδας της αναγέννησης, τον Κύπρο του Γρηγορίου, ο οποίος κόβει μέσα. Rebound από τον Kevin Flore. Τα κάνει όλα και συμφέρει, έτσι. δεν νομίζω να κοστίζει τίποτε φέτος το παραλίμνη. Σαν το παγιό καλό κρασί. Η μπάλα στον Γιώργο του Γεωργίου δεν έχει καλό μακρινό σουτ ο Γιώργος. Το σου. Για να δούμε η μπάλα. Προσπαθούν να τη δώσουν στο Σόζο και φάουλ τελικά το οποίο σφυρίζεται κερδίζει. Στο Πιτάκα. Πάνω στον Παπαδόπουλο έγινε το φάουλ από τον Πιτάκα. Ηρακλής Πιτάκας από τους πιο έμπειρους στην δεύτερη κατηγορία τα τελευταία χρόνια, αφού δεν είναι από τους παίχτες οι οποίοι φέτος. Όχι, έχει μείνει στη δεύτερη κατηγορία 2-3 χρόνια και έχει είναι χτίσει την αναγέννηση. Είναι βασικιά στη δεύτερη κατηγορία. Καλή πάσα από τον Νικόλα. Kevin Flore, τα στόχος εδώ. Ριμπάμπ τον Μιχάλη Λουκάν και θα τρέξουν. Τώρα προσπαθούν να τρέξουν. Δύο πάσες. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το ότι υπάρχουν βαρετά κορμιά και γερόλικοι, αν θες, στην ομάδα της Ένωσης. Flore. Κανένα πρόβλημα. Kevin Flore. Για όσους συνδέθηκαν τώρα μαζί μας είναι ο Kevin Flore. Που γνωρίζετε όλοι, που αγωνίστηκε στον Αχιλλέα στις μισές ομάδες της Κύπρου, που μεσουρανούσε πριν μια δεκαετία, Kevin Flore, τα 50 χρόνια. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα. Κανονικά τα καλάθια του πρέπει να μετράνε διπλά στην ηλικία των 50. Πες το ψέματα. Ωραία πάσα. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ. Και ωραία προσπάθεια από τον Κύπρο. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Η μπάλα και πάλι στην Ένωση. Η Ένωση η οποία έχει βρει ρυθμό. Σε αυτά τα 4 λεπτά η Ένωση προηγείται, βρίσκει τον τρόπο ουσιαστικά και κρατά το προβάδισμα. Ενώ υπάρχει και η λύση στην αναγέννηση που ακούει στο όνομα Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο πολύπειρος playmaker, ο οποίος θα μπει τώρα μέσα, συμπαίχτης μου στην Ομόνια για 2 χρόνια και στο Phillips College. Μόνιμος κάτοικος Ομόνιας. Εδώ μισμάς που λέγαμε, ο Ζάγκης με το Σόζο. Θα τον πάρει μέσα. Πολύ ωραία κίνηση εδώ, φάουλ τελικά. Φάουλ αυτά για τα άλλα. Κανονικά αυτό πρέπει να γίνει τώρα, κατευθείαν μέσα μπάλα στο mismatch. Δεν ξέρω κατά πόσον αν η Ένωση επιβάλλει το ρυθμό της, δηλαδή συνεχίσει με αυτόν τον γρήγορο ρυθμό παιχνιδιού, θα μπορέσει η αναγέννηση να ακολουθήσει, αφού η Ένωση δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει την εμπειρία ή δεν έχει τον παίχτη να κρατήσει το ρυθμό. Τόσο ο Χάρης όσο και ο Kevin είναι παίχτες οι οποίοι και ο Ζάκης. Αν τους αρέσει να τρέχουν, να χτυπάνε, αν τους βγει το παιχνίδι, πολύ καλός ιδαγιός. Τώρα να δούμε. Για να δούμε όμως την αντίδραση της ομάδας της αναγέννησης, η οποία ακόμη ψάχνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ο Θωμάς εδώ. 3. Θωμά. Η μπάλα στον Πιτάκα. Ηρακλής Πιτάκας. Σταυρωτή τρίπλα εκεί. Καλά και φάουλ, όχι. Αστόχη τελικά. Δύο βολές. Ενώ αν διακρίνω σωστά, πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο παρκέ. Λόγω των. Ναι, πρέπει να έσταξε. Μέσα στο γήπεδο. Μόνο στο Καϊμακλή νομίζω ότι τα βλέπαμε αυτά. Και το Λευκό Θεό φαίνεται είχε ένα μικρό πρόβλημα. Πρώτο καλάθι για τον Ηρακλή Πιτάκα. Στην Πατριώτισσα κάποτε έμπαιναν και οι μαύροι καλάθι για να μαζεύουν
τις βροχές. Νομίζω τώρα βελτιώθηκαν τα πράγματα. Ναι, τώρα το έχουν επιδιορθώσει. Πιτάγας για τον πόντρα από τον Πιτάγα, στόχο. Ηρακλής Πιτάγας, ενώ εδώ βλέπουμε τον κύριο που λέγαμε προηγουμένως, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, με πόσο πάθος εξφενδονίστηκε από τον πάγκο για να χειροκροτήσει την προσπάθεια του βοηθού προπονητή του, του συμπαίχτη του, του Ηρακλή Πιτάγα, ο οποίος με 4 συνεχόμενους πόντους μειώνει στους 2. Άστοχος ο Χάρης ο Φαντούσης και τώρα ευκαιρία και πάλι. Πιτάγας κρατά την μπάλα, γυρίζει για 2 και αυτό μέσα όχι. Άστοχο, rebound όμως και πάλι για την ομάδα της αναγέννησης, πλάγιο. Κλέψιμο από το Ζάκιν και μπάλα για το Παραλίμ. Ευκαιρία τώρα για την Ένωση, η οποία πιάστηκε στον ύπνο σε αυτή την φάση. Έτρεξε στον ευνηδιασμό πολύ γρήγορα ο Ηρακλής ο Πιτάγας. Το έχουν αυτό, rebound και τρέξιμο. Αν τους γίνει μπορούν να σου κάνουν σοβαρή ζημιά. Εδώ το μίσμας μέσα. Φαντούσης τον Παπαδόπουλο, γυρίζει αυτός, άστοχος. Έχει αυτό το σου τον Παπαδόπουλο. Και τρέχουνε. Ήταν άστοχος και ευκαιρία τώρα για τρέξιμο και πάλι για την αναγέννηση. Το λέει απ' και μέσα. Καρένα πρόβλημα, καράθι από τον Λεωνίδα Σόζο και 9-9. Δεν θα αργήσει νομίζω να έχουμε και το πρώτο time out από πλευράς Ένωσης. Αν κρίνουμε φυσικά το ότι έχουμε ένα σερί 6-0 από πλευράς της αναγέννησης. Σούτ από τον Νικόλα, άστοχο. Δεν είναι ότι καλύτερο αυτό το σούτ. Νομίζω ότι έχει κάνει και πολύ καλύτερα σούτ ο Νικόλας Τωμά. Έχει κουραστεί νομίζω λίγο εγώ, όπως και οι άλλοι παίχτες έχουν κουραστεί έχουν λίγο. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά, Αλέξη, και νομίζω ότι αυτό τώρα βγαίνει η κούραση, αν θες. Εδώ, επί τα πόρα, παίρνει μια προσπάθεια ο Κύπρος, αλλά νομίζω έγινε αυτό που λέγαμε, με την είσοδο του Φλόρερτ δεν μπορεί να πάρει τις προσπάθειες που έπαιρνε. Με το καλησπέρα. Προσπαθούν να βρουν το Ζάκι, το Χάρη για το σουτ. Ο Λόρε για 2. Άστοχος. Το rebound και πάλι από αναγέννηση. Τον Θωμά. Το λέει up. Και το καλάθι. Καλάθι και πάλι. Άλλο ένα καλάθι. Ο Μιχάλης ο Λουκά. Άλλο ένα καλάθι. 11-9. Διευρύνεται το σερί της αναγέννησης Γερμασόγειας, η οποία εκμεταλλεύεται τις αργές επιστροφές της ομάδας της Ένωσης. Τρέχει στο γήπεδο η αναγέννηση και εκμεταλλεύεται. Ενώ εδώ ακόμη ένα λάθος από τον Γιώργο τον Γεωργίου. Και το time out έχουμε το time out εδώ. Αν προσέξεις και εσύ, time out ζήτησε και ο Χάρης Φαντούσης από μέσα από το γήπεδο. Είδε ότι η ομάδα του Χάρης Πολύπυρος πρώτα απ' όλα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για τον Φαντούση. Όχι. Ο Αντώνης ο Αρτιμαδάς λοιπόν ζητά το πρώτο time out. Δεν ξέρω, Αλέξη, αν περίμενες αυτή την εξέλιξη, δηλαδή να δούμε την Ένωση να μπαίνει τόσο δυνατά, να παίρνει το προβάδισμα 9-3 και να δείχνει ότι μπορεί να μεγαλώσει την διαφορά και να αναγκάσει ουσιαστικά την Γερμασόγια να τρέχει. Νομίζω ξάφνιασε λίγο τη Γερμασόγια. Πιστεύω επίσης ότι αν όχι τώρα, στις επόμενες επιθέσεις θα δούμε τη ζώνη από το παραλίμνη. Γιατί έχουν ακόμη 1-2 παίχτες στον πάγκο που μπορούν να ξεκουράσουν. Μετά από αυτό, νομίζω θα υπάρξει ζώνη. Και επειδή η αναγέννηση της αρέσει να τρέχει, πρέπει να σταματήσουν τα fast break. Τώρα να δούμε τι θα κάνει ο Αρτιμαντάς. Πάντως ως τώρα το θέμα είναι πολύ καλό, είναι πάμε εκεί, είναι πάνω κάτω. Αντάξει των δύο ομάδων. Ενώ εδώ βλέπετε εσείς μερικά από τα highlight της αναμέτρησης. Το τελευταίο καλάθι εδώ, το οποίο έδωσε για το προβάδισμα στην αναγέννηση. Η αναγέννηση η οποία έχει και την μπάλα στην κατοχή της μετά από το λάθος που έκανε ο Γεωργίου, ο οποίος παραμένει στο παρκέ. Είναι μια πεντάδα η οποία θα την δούμε αρκετή ώρα. Αυτή είναι η βασική πεντάδα αυτή του Παραλιμνίου. Με εξαίρεση ότι ο Kevin Flore κάποιες φορές βρίσκεται και στον πάγκο. Όχι ότι κουράζεται, απλά να πάρουν χρόνο και οι νεότεροι. Στα 50 του αγωνίζεται περισσότερο από τους περισσότερους παίχτες, όχι μόνο στην πρώτη κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία, αλλά και στην πρώτη. Και στην πρώτη κατηγορία, ναι. Για να δούμε λοιπόν εάν η αναγέννηση θα εκμεταλλευτεί το moment. Ψάχνουν τον Κύπρο μέσα. Θέλει να κερδίσουν τα τεσσάρια τους με φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ. Έγινε η πάσα προς τα έξω. Το σούτ από τον Νικόλα Χαραλάμπο, τον αρχηγό της αναγέννησης. Ευστοχή 13-9. Προβάδισμα 4 πόντων για πρώτη φορά για την ομάδα της αναγέννησης. Προσπαθούν να βρουν το Kevin Flore μέσα στο 4, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο. Ακόμη ένα λάθος από τον Γεωργίου. Γυρίζει να διαμαρτυρηθεί. Καθυστερώντας να επιστρέψει εδώ, ήταν μόνος του όμως. Προσπάθησε να τρέξει εκεί στον ευνηδιασμό. Ο Σόζος ήταν μόνος του και μπάλα στον Πιτάγα. Πιτάγας, πολύ ωραία προσπάθεια. Όχι, καλή άμυνα και από τον Φλόρε. Τρέξιμο τώρα για το Παραλίμνη. Θα προλάβει, θα του γίνει φάουλ. Για να δούμε. Πολύ καλή άμυνα τώρα. Από τον Σόζο. Δεν γίνεται το φάουλ. Η μπάλα παραμένει στην Ένωση. Με 20 δευτερόλεπτα όμως. Δεν νομίζω να μπορεί η Ένωση να τρέξει το Παραλίμνη. Τουλάχιστον στο τρίτο δεκάλεπτο, τέταρτο δεκάλεπτο. Θα κουραστούν. Είναι αλήθεια ότι η εμπειρία είναι καλή
όσον αφορά τον έλεγχο ενός παιχνιδιού, αλλά είναι και κακό όσον αφορά την φυσική κατάσταση, αν θες την αντοχή. Αφού όπως και να το κάνουμε, κάποιοι αθλητές των 50, των 35, των 36. Σίγουρα δεν μπορούν με τα 28-25. Εντάξει, ο Ηρακλής δεν ξέρω, νομίζω είναι 30 ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι μεγάλος, για να δούμε ακριβώς πόσο είναι. Είναι γέννημα του 84. 29. Ο Γιώργος Γεωργίου εδώ γυρίζει πολύ ωραία, αστοχή, πήρε την προσπάθεια πάνω του. Κατάφερε να πάρει τον Χαραλάμπους κάτω από το καλάθι, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Δεν έκανε το καλύτερο τελείωμα ο Γιώργος. Πιτάκας. Μιχάλης ο Λουκά. Λουκά εδώ. Το έχει αυτό. Αν και κόντεψε να χάσει την μπάλα και έκανε. Θα τρέξει ο Κέβιν. Και τώρα ο Φλόρεφ με ωραία τρίπλα κρατά. Ωραία. Περιμένει ο Ζάκης Παπαδόπουλος ανοιχτός. Κέβιν Φλόρεφ την παίρνει πάνω την προσπάθεια. Πολύ Σούτα ωραία πάσα. Όχι. Αστοχός εδώ. Θα τρέξει αναγέννηση. Για να δούμε. Το καλάθι. Όχι. Καλάθι. Όχι. Βήματα τελικά. Βήματα από τον προπονητή, τον Κύπρο τον Γρηγορίου. Και τώρα έχουμε αλλαγή για την ομάδα. Κουράστηκε και ο Κύπρος, κουράστηκε λίγο ο Σόζος. Πάντως το θέαμα με την πετσέτα μέσα στο Λευκό Θεό. Ναι, ένα γήπεδο που αναγεννήστηκε και πέρσι δεν είναι καλό. Δεν μπορείς να τρέξεις ευνηδιασμό από αυτή την πλευρά. Ακριβώς, είσαι περιορισμένος στους ευνηδιασμούς. Αυτό είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να κάνεις ευνηδιασμό από εκείνη την πλευρά. Δεν ξέρω κατά πόσον η κάμερα με την πρώτη ευκαιρία θα μας δείξει. Μπαίνει μέσα αυτό που γίνεται. Ο φροντιστής στη θέση. Ο φροντιστής του γηπέδου στην αριστερή πλευρά. Σκαθαρίζει το παρκέ συνέχεια. Στο παιχνίδι όμως τώρα. Νικόλας, εδώ. Έχει και μια αλλαγή από το Παραλίμνη. Με το νούμερο 7 η ομάδα της Ένωσης πέρασε στο παρκέ ο Γιώργος Γουρνιάς. Ενώ θα αντούσεις για ακόμη ένα τρίποντο. Άστοχος αυτή την φορά. Rebound τώρα. Και τώρα ο Κωνσταντίνο, Γιώργος Κωνσταντίνου. Πρώην αρχηγός της Ομόνιας. Πολύ ωραία πάσα στον Πιτάκα. Μακρινή πάσα. Και ευκαιρία. Έχουν πολύ καλό τρέξιμο η αναγέννηση. Αν δεν προσέξεις το transition σου, σίγουρα θα σε σκοτώσουν. Τρέχουν πολύ καλά. Γεωργίου εδώ μαζεύει το rebound. Φαντούσεις και ευκαιρία τώρα να βγουν στον εφηδιασμό της Ένωσης, παρόλο που επέστρεψαν. Βλέπεις από την Ένωση, δεν υπάρχει κάποιον να τρέξει. Ναι, ακριβώς. Ο Γουρουνιάς, τρίποντο. Ένα τρίποντο από τον Γουρουνιά πάντως. Θα προσθέσει λίγη ψυχή ο Γουρουνιάς. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν η Ένωση, αφού στις τελευταίες επιθέσεις. Δεν είχε λύσεις. Έχει κουραστεί ο Νικόλας, ο Τζάκης είναι έξω. Ο Γιώργος, εδώ ο Γιώργος. Μια-δύο προσπάθειες δεν τα κατάφερε. Για να δούμε τον άλλο Γιώργο τώρα, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, τον πρώην αρχηγό της Ομόνιας. Από τους Μιχάλης πολύ εμπειρούς. Λουκά εδώ, άστοχος. Ο Γιώργος τίποντο. Μπορεί να στοχίσει τις προσπάθειες του Γιώργος, αλλά μαζεύει τα rebound, αν μη τι άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φλόρεφ τώρα. Ελεύθερο τρίποντο. Αλλάζει πάσα και πάλι ο Γουρουνιάς. 2-2 και time out τώρα. Βλέπουμε εδώ πόσο το πανηγυρίζει, πόσο έντονα. Δεν έχουμε time out τελικά. Έτσι πίστεψα γιατί είδα και τον προπονητή ενώ ήταν μπαίνει στο παρκέ. Λέω θα ζητήσει εσπεσμένα το time out. Για να δούμε την απάντηση της αναγέννησης τώρα στα δύο τρίποντα από τον Γουρουνιά. Το Γουρουνιά, yeah. Το σούτ από τον Νίκο, εύστοχος. Άλλο ένα τρίποντο. Ο Φαντούσης εδώ δίνει την πάσα, η Ένωση αστοχή, Φλόρερ μαζεύει τελικά το rebound, έχουμε την μπάλα έξω τελικά και έχουμε την είσοδο ξανά για πρώτη φορά μπαίνει στο παρκέ. Ναι, ο Δημήτρης ο Πιτάκη και έχουμε και δεύτερη αλλαγή με το νούμερο 1, θα περάσει στον αγώνα ο Σολομού, Σιμών Σολομού. Δεν ξέρω, Αλέξη, κατά πόσον είσοδος του Σολομού θα αλλάξει κάπως τα δεδομένα. Είναι νεαρός, είναι πιο γρήγορος από τους περισσότερους αντιπάλους. Σίγουρα είναι νεαρός. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω, μαζί μας έπαιξε λίγο. Γιατί όχι, να πάρει την ευκαιρία, αυτές είναι οι φάσεις που πρέπει να πάρει την ευκαιρία στο ένας νεαρός. Μπήκε και ο Δημήτρης ο Πιτάκης για το Παραλίμνη. Για να δούμε τώρα την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Πιτάκα στην καλή άμυνα από τον Κέβιν Φλόρερ. Φλόρεθ μαζεύει το rebound, Φαντούσης το μακρινό τρίποντο από τη μέση του γηπέδου. Η μπάλα χτύπησε διχτάκι. 15-15, το καλύτερο φινάλε της πρώτης περίοδου, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Ισοπαλία λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό και επανερχόμαστε με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στάδιο Λευκόθεο. 15-15 τέλος πρώτης περίοδου. Βρήκε τις δύο ομάδες στην ισοπαλία. Ξανά από το 0 αρχίζει δηλαδή το παιχνίδι. Η Ένωση ήταν η ομάδα η οποία έτρεξε στην αρχή του παιχνιδιού. Πήρε κάποια διαφορά, 9-3 είχε προηγηθεί. Αλλά με τον Πιτάκα, ο οποίος τώρα βρίσκεται στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες, με τον Πιτάκα γύρισε το παιχνίδι η αναγέννηση. Και τώρα έχουμε την ισοπαλία. Εδώ φάουλ που γίνεται από τον Γιώργο τον Κουρουνιά, τον άνθρωπο που πέτυχε τα δύο συνεχόμενα τρίποντα και έβαλε την Ένωση ξανά στο παιχνίδι. Για να δούμε τι μπορούν να αποφέρουν αυτές οι δύο βολές, τις οποίες κέρδισε με το νούμερο 13 ο Νίκος Παναγή. Άστοχος την πρώτη, 15-16, 16-15, ενώ το πλάνο που βλέπουμε, αυτό που λέγαμε με τον Αλέξη από την αρχή του παιχνιδιού, να καθαρίσετε το γήπεδο σε ένα τελικό κυπέλλου, ακόμη και δεύτερης κατηγορίας, είναι ανεπίτρεπτα πράγματα, αλλά συμβαίνουν, τι να πούμε. Στο παιχνίδι μας, ο Γουρουνιάς αλλάζει παιχνίδι, βγαίνει από τα σκρίνο ο Χάρης ο Φαντούσης περιμένοντας βοήθεια, ενώ κάτω το καλάθι είναι ο Κέβιν Φλόρι, ο οποίος περιμένει την μπάλα, τελικά θα την δώσει δεξιά, άστοχος όμως ο Δημήτρης Οπιτάκη. Και τώρα ευκαιρία για την αναγέννηση να προηγηθεί με 4 ή ακόμη και με 5 εάν ευστοχίσει σε τρίποντο. Καλή άμυνα τώρα, Γουρουνιάς εκεί και τελικά η μπάλα στην Ένωση. Καλή άμυνα με τον Γουρουνιά. Φαντούσης στην επαναφορά. Για να δούμε ο Χάρης ο Φαντούσης, ο οποίος έχει 3 πόντους, αναλαμβάνει την οργάνωση του παιχνιδιού σε μεγάλο βαθμό, ενώ εδώ ο Κέβιν Φλόρερ πιέζεται από 2 εκεί για να τον νικήσουν, θέλουν 2 παίχτες πάνω του. Αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Ένωση, έτσι Αλέξη, τότε δηλαδή η αναγέννηση στέλνει 2 παίχτες πάνω στον Κέβιν Φλόρερ, κάτι το οποίο δεν εκμεταλλεύονται μέχρι στιγμής. Με την εμπειρία του μπορεί να απειλήσει από πολλούς τομείς, από πολλές απόψεις και στην άμυνα μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει όσον είναι μέσα και όσον είναι ζεστό να τον ψάξουνε. Ενώ σίγουρα. Εδώ, ακόμη μια καλή άμυνα. Φάουλ όμως χρένεται πάνω στον Γουρουνιά και είναι το δεύτερο του. Αυτό είναι πρόβλημα. Αφού ο Γουρουνιάς ήταν ο παίχτης ο οποίος άλλαξε το moment του παιχνιδιού για την ομάδα της της Ένωσης. Τελικά το πρώτο του είναι. Βγαίνει πάντως για να πάρει κάποιες ανάσες. Έκανε πολύ καλή δουλειά όσο αγωνίστηκε με 2 τρίποντα στο παιχνίδι. Ο Παπαδόπουλος, ενώ ακόμη 2 βολές για την Ένωση, κακή πρώτη για την ομάδα της αναγέννησης οι βολές, με συγχωρείτε, κακή πρώτη από τον Μιχάλη τον Λουκά. Για να δούμε δεύτερη τι μπορεί να αποφέρει. Άστοχος και στη δεύτερη, ριμπάν από τον Κέβιν Φλόρερ και προσπαθούν να τρέξουν τώρα της Ένωσης. Πολύ ωραία πάσα από τον Φλόρερ. Δεν ξέρω. Για να δούμε ξανά την φάση, αν έχουμε σε επανάληψη. Φάνηκε καλή άμυνα στον αέρα από τον Νίκο τον Παναγή. Ψηλά σίγουρα δούμε... ήταν μπάλα, σώμα χαμηλά. Έκανε φάουλ με το κορμί. Έκανε φάουλ με το κορμί και εγώ αυτή την άποψη. Έχω 2 βολές λοιπόν για την ομάδα της Ένωσης, η οποία έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Πρώτη βολή. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Δημήτρης Οπιτάκη. Για να δούμε τώρα την δεύτερη. 17-16 και τώρα 17-17. Πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως ακριβώς το περιμέναμε. Αυτό γίνεται ενώ θα βγει τώρα προπονητής να πάρει κάποιες ανάσες ο Κύπρος ο Γρηγορίου. Και στο παιχνίδι περνά ο Νικόλας ο Χαραλάμπους. Γιώργος ο Κωνσταντίνου τώρα προσπαθεί να τρέξει με την εμπειρία του, τον Φλόρερ εκεί. Φυσικά πιο έμπειρος στο παρκέ, δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι ο Κέβιν ο Φλόρερ. Δεν μπορεί να τον νικήσει εύκολα ούτε στην προσποίηση, ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση. Εδώ πάντως ελευθερώθηκε και έγινε ένα ωραίο τρίποντο. Ήταν υπό καλές προϋποθέσεις το τρίποντο, αλλά η κατάληξή του ήταν η χειρότερη δυνατή από τον Ανδρέα τον Παπασταύρου. Φλόρερ, πολύ ωραία πάσα στον τον Παπαδόπουλο. Και τώρα ο Χάρης ο Φαντούσης για 3. Άστοχος ριμπάουντ και πάλι από τον Παπαδόπουλο. Τελικά άστοχος πάλι. Άτυχος ο Ζάκης. Άτυχος εδώ ο Ζάκης Παπαδόπουλος. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και τώρα ο Κωνσταντίνου προσπαθεί να τρέξει. Τελικά αλλάζει γνώμη, περιμένει τους συμπαίχτες του να επιστρέψουν. 7:40 πριν το τέλος, 17-17. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου
Προσπαθούν να βγουν από τα σκρίνη οι συμπαίχτες του. Δυσκολεύεται ο Κωνσταντίνο να βρει ελεύθερη πάσα. Τελικά την δίνει στον Παναγή. Αυτός πολύ ωραία assist πίσω από την πλάτη στον Ανδρέα τον Παπασταύρου, ο οποίος διόρθωσε για το προηγούμενο κάκι στο τρίποντο, την κακή εκτέλεση τρίποντο, τέλος πάντων την οποία επιχείρησε προηγουμένως. Και τώρα Φαντούσης. Για τρεις και πάλι ο Χάρης ο Φαντούσης. Θα πετύχει το δεύτερο του τρίποντο, 19-20. Δεν ξέρω, αφήνουν αρκετές φορές τον Χάρη τον Φαντούση ελεύθερο στο τρίποντο. Κάτι το οποίο θα του τιμωρήσει ο Χάρης. Είναι πολύ πυρός παίχτης, έχει πετύχει ήδη δύο τρίποντα και γενικά ένας καλός σούτερ. Έτσι, Αλέξη. Καταπληκτικός σούτερ και να και ζώνη αυτή την αναγέννηση από το παραλίμνη που είπαμε. Θα έχει λίγο πρόβλημα πιστεύω αναγέννηση τώρα γιατί δεν έχει το σούτ απ' έξω. Με διαψεύδουν. Σε διαψεύδουν αμέσως, Αλέξη. Νομίζω εδώ τρίποντο ήταν για να δούμε. Όχι. Τρίποντο από τον Νικόλα τον Χαραλάμπους. Και τώρα Φαντούσης και πάλι με τον Κωνσταντίνου. Αντίπαλοι πριν δύο χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Φαντούσης! Χάρης Φαντούσης, το moment του Χάρη. 9 πόντια από τον Χάρη Φαντούση με 3 τρίποντα. Και τώρα πρέπει η Ένωση να διατηρήσει αυτό το ρυθμό. Έχει βρει πλέον τον τρόπο η Ένωση να πάρει το προβάδισμα. Για να δούμε η αναγέννηση τι θα κάνει. Κωνσταντίνου, άλλη μια προσπάθεια ελεύθερο lay-up. Σαν σε προπόνηση ο Ανδρέας Παπασταύρου τελείωσε αυτή τη φάση. Εδώ και το χειροκρότημα από τον Κύπρο τον Γρηγορίου, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο τώρα, ενώ θα περάσει πολύ λίγο ο Πιτάκας, θα επιστρέψει αν διέκρινα σωστά. Για να δούμε και πάλι τον Φαντούση τι θα κάνει τώρα. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό. Μόλις σκρίν από τον Πιτάκη. Και θα έχουμε μπάλα απ' έξω, αρκετές αλλαγές τώρα. Προσπαθεί η αναγέννηση να επιστρέψει όσο το εδώ γίνεται. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι καθόλου εύκολο, αφού η αναγέννηση επιτίθεται από την πλευρά όπου μπορούν να επιτεθούν μόνο από δεξιά, γιατί από αριστερά έχουν ανοίξει ουρανοί, έχει ανοίξει και το γήπεδο και έτρεξαν κάποιες σταγόνες, είναι αρκετές για να κάνουν τη ζημιά. Σωστό. Μέσα σε ένα παρκέ και δεν μπορούν να επιτεθούν από αριστερά. Έτσι όλες οι επιθέσεις της αναγέννησης μη σας παραξενεύει το ότι γίνονται από δεξιά ή με μακρινά σουτ ή με lay-up. Δεν υπάρχει άλλωστε και άλλη επιλογή. Για να δούμε τώρα όμως τον Πιτάκα, ο οποίος επέστρεψε στο παιχνίδι. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, κανένα πρόβλημα όμως. Ξωμωτήρι για αυτές τις φάσεις για τον Ηρακλή τον Πιτάκα, το πολύπυρο. Shooting guard, small forward αν θέλετε της αναγέννησης. Ενώ εδώ φάουλ κερδίζει ο Παπαδόπουλος. Πιτάκας, ο οποίος είναι μόλις 29 ετών, αυτό που λέγαμε, με πλούσια καριέρα. Ενώ εδώ καλάθι και φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Για να δούμε αν έχουμε τη φάση. Ήταν εξαιρετική πάσα που έγινε από έξω. Μέτρησε η εμπειρία του Χάρη και του Γιουζάκη σε αυτήν την φάση. Ακριβώς. Μισό καλάθι από τον Χάρη τον Φαντούση εδώ. Εξαιρετική επαναφορά. Και τώρα, εάν ευστοχίσει την βολή, η διαφορά θα πάει και πάλι στον πόντο. 25-26 πόντο πάντως το παιχνίδι. 25-25. Πρώτη βολή για τον Παπαδόπουλο. Άστοχος τελικά. Το rebound για την αναγέννηση και τώρα ο Πιτάκας στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Πιτάκας σε αντιθέση με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου είναι περισσότερο, μπορεί να είναι και εκτελεστής την ίδια ώρα μαζί με οργανωτής. Αυτό που λέγαμε, αν και εδώ το τρίποντο που επιχείρησε ήταν κακό. Πολύ κακό το σουτ. Φλόρετ τώρα δίνει την μπάλα, άλλο ένα τρίποντο, όχι. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο τρίποντο. Δύο βεβαιασμένες επιθέσεις από τις δύο ομάδες, δεν χρειάζονται να βιάζονται τόσο. Τώρα η αναγέννηση στο αγαπημένο της παιχνίδι, τρέχει δηλαδή στο γήπεδο για αναγέννηση. Πιτάκας και πάλι. Περιμένει μέσα στην ρακέτα ο Παναγή και έχουμε εγκλίστρηση εδώ. Πιθανόν από τη βροχή. Εδώ δόθηκε φάουλ μεν, αλλά το σημαντικότερο είναι να μην υπάρχει τραυματισμός παίχτη. Βλέπουμε εδώ, σηκώνεται. Ποιος είναι? Και κρατά το γόνατο είναι ο Γρηγόρης ο Χατζανδρέα, δεν κάνω λάθος. Ο παίχτης ο οποίος βρίσκεται στο παρκέ. Όχι. Ναι, για να δούμε. Όχι. Είναι με το νούμερο 13. Ναι, ναι, ναι. Ναι, χάθη με δίκιο. Είναι ο Γρηγόρης ο Χατζανδρέα, ο οποίος γλίστρησε και έχει χτυπήσει εκεί. Έγινε το φάουλ από τη μια, αλλά αυτό που λέγαμε. Τι να πούμε. Πες με εσύ αύριο τον Ταπουέλ Playoffs εδώ μέσα, αν βρέχει τι θα γίνει. Δηλαδή θα παίζει παίχτες. Δεν μπορώ, δεν. Ας δούμε τον αγώνα καλύτερα. Κύπρος ο Γρηγορίου εδώ. Μαζεύει το επιθετικό λιμπάλ, κλέβει την μπάλα από τον Φλόρε ενθουσιαστικά. Την αφήνει στο καλάθι, παίρνει και την επιπλέον βολή. Η αναγέννηση
Εάν καταφέρει να κρατήσει το προβάδισμα ή έστω να μείνει τόσο κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, την ίδια ώρα που αγωνίζεται από την μειονεκτική, αν θες, πλευρά του γηπέδου, θα έχει για μένα τον πρώτο λόγο, αφού στην επανάληψη θα μπορεί να επιτεθεί από δύο πλευρές και όχι μονοδιάστατα. Μπράβο. Φαντούσης τώρα. Φαντούσης με δύο τρίποντα έδωσε φωτιά στην ενός ή δύο συνεχόμενα τρίποντα, ενώ στο παιχνίδι πέρασε και ένα πανύψηλο παιδί για την ομάδα της Ένωσης με το νούμερο 4, ο Μιχάλης Οκουμή. 2-2 σε παρακαλώ, 18 χρονών, 2-2. Όλο το μέλλον μπροστά του. Δίνει ευκαιρίες ο Αρτήματας σήμερα, ο δεύτερος νεαρός που μπαίνει μέσα, πολύ καλά κάνει. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του ο Μιτσιρικάς. Τώρα ευκαιρία και πάλι για την Ένωση. Στην επαναφορά ο Χάρης ο Φαντούσης, 12 δευτερόλεπτα υπό την πίεση και το βλέμμα του Ρακλίου του Πιτάκα. Γυρίζει και έχουμε φάουλ το οποίο χρεώνεται, για να δούμε, στο 8 το φάουλ χρεώθηκε, το 8 είναι ο Ανδρέας ο Παπασταύρου, ο οποίος περιέργως μια ζωή έπαιζε στον Αχιλλέα Αγρού. Αχιλλέα Αγρού, πρώτη δεύτερη κατηγορία, φέτος βρέθηκε στην αναγέννηση. Όπως τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου. Μια ζωή στην Ομόνοια και τώρα γι' αυτό στην αναγέννηση. Είναι τα ωραία αυτά που λέγαμε στην αρχή, τα οποία μας προσέφερε η μείωση της πρώτης κατηγορίας. Έδωσε στην δεύτερη κατηγορία μια άλλη έγκλη. Εδώ ο Παπαδόπουλος, εύστοχος στην βολή. 28-26, η Ένωση μειώνει και πάλι. Για να δούμε την δεύτερη βολή. Παπαδόπουλος. Εύστοχος και στην δεύτερη βολή, 28-27. Πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος. Αντάξιο της ιστορίας και του ονόματος των δύο ομάδων. Ενώ εδώ. Πολύ καλή αμήνα. Ο Κύπρος Γρηγορίου αστοχή, αλλά με το πείσμα του και το πάθος του κλέβει ακόμη μια μπάλα και τελειώνει την φάση. Πολύ ωραία προσπάθεια και πάλι από τον Κύπρο τον Γρηγορίου, ο οποίος μπορεί να έχει κεφάλαιο εκεί στην προσπάθειά του να τελειώσει και αυτή την φάση. Με το πάθος του λοιπόν ο Κύπρος ο Γρηγορίου, ενώ ο Φλόρερτ εδώ θα απαντήσει. Αυτός είναι ο Κέβιν Φλόρερτ. Μπορεί ο Γρηγορίου να μαζεύει τα ριμπάου, να κλέβει μπάλες και να τελειώνει φάσεις. Αλλά αυτός είναι ο Κέβιν Φλόρερτ. 50 ετών, αλλά σαν το παγιό καλό κρασί, τι να πούμε. Τρέχει, κάνει κλεψίματα, παίρνει ριμπάου, ρίχνει τρίποντα. Για να δούμε τώρα την απάντηση της αναγέννησης. Πολύ ωραία προσπάθεια του. Ακόμη ένα lay-up. Έχει δεχτεί πάρα πολλά lay-up η ομάδα της Ένωσης. Προσπάθησε να παίξει άμυνα ζώνες, αλλά την σπάσουν συνέχεια. Δηλαδή, ίσως να πρέπει να γυρίσουν και πάλι την άμυνα. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Εδώ κλέψιμο τώρα από τον Πιτάκα. Προσπάθεια να βγει και ευνηδιασμός για την αναγέννηση. Πιτάκας πάει μέσα μόνος. Χάνει την μπάλα, αλλά την διατηρούν στην κατοχή τους. Και τώρα ο Κύπρος ο Γρηγορίου μακριά από το πεδίο δράσης του εκεί. Γι' αυτό και την επιστρέφει. Θα έχουμε και αλλαγές με την πρώτη ευκαιρία. Εδώ ακόμη ένα λέει αποχή. Προσπάθησε πάντως να κάνει τον drive ο Μιχάλης Ολουκά. Κέρδισε το φάουλ από τον Χάρη το Φαντούση. Και τις δύο βολές. Ο οποίος απορεί. Και τις δύο βολές, σωστή παρατήρηση. Ενώ βγαίνει τώρα ο νεαρός ο Μιχάλης Οκουμή. Βλέπουμε εδώ, πανύψηλος, 2-2. Ενώ ανάσες και για τον Κέβιν Φλόρερτ. Ο 50χρονος Κέβιν παίρνει τις πρώτες του ανάσες. Μπήκε στο παρκέ στο 8 και βγήκε τώρα. Στο 2, με συγχωρείτε, μπήκε. Μπήκε στο 8, ενώ εδώ πρώτη βολή. Εύστοχη, 33-30. Ευκαιρία να πάει διαφορά στους 4. Άστοχος, rebound όμως και πάλι από την αναγέννηση. Ένωση χάνει πολλά rebound και αυτό μέχρι στιγμής είναι αυτό που την αναγκάζει να είναι την περισσότερη ώρα πίσω στο σκορ. Εδώ μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νικόλας ο Χαραλάμπος, ο αρχηγός. Γυρίζει με ένα fade away shoot και τελειώνει πολύ ωραία την φάση, 35-30. Και τώρα ο Φλόρερ θα ξαναμπεί. Όχι, εντάξει. Για να δούμε τώρα την απάντηση της Ένωσης. Έχει σφίξει την άμυνά της για αναγέννηση. Εδώ ο φάουλ, σκληρό φάουλ εδώ από τον Κύπρο τον Γρηγορίου. Το δέχεται αμέσως προς τιμήν του. Πάει και δίνει το χέρι στον Στυλιανόπουλο, τον Δημήτρο Στυλιανόπουλο. Πολύ αυτός, ωραία κίνηση της μπάλας. Πολύ το high low ήταν πολύ ωραία. 40 χρόνια ο Στυλιανόπουλος.
40 χρονών ο Σιλιανόπουλος, 50 ο Kevin Florer και 35-30. Time out. Δεν ξέρω, Αλέξη, αν αυτό περιμένες και εσύ. Δηλαδή, εγώ περίμενα για να είμαι ειλικρινής να δω λίγο καλύτερη την ένωση και να εκμεταλλευτεί το ότι η αναγέννηση δεν μπορεί να επιτεθεί με όποιον τρόπο θέλει. Δεν περίμενε να χάσει τόσα πολλά rebound η ένωση σίγουρα. Η αναγέννηση εντάξει, περίμενα να τρέξει. Η ένωση ως τώρα κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Εκτός από τα χαμένα rebound, αν δεν τα έχει αυτά, θα ήταν και μπροστά σίγουρα. Και παίζουν έξυπνα, χτυπάνε εκεί που έχουν τους δυνατούς παίχτες. Το σουτ του Χάρη μέσα στο ζάκι. Προσπαθούν να τρέξουν όταν μπορούν και το ίδιο και η αναγέννηση. Βλέπουμε ένα περιποιημένο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Όχι τρελό παιχνίδι πάνω κάτω, ας πούμε, Indian game. Είναι αξιοθαυμάστο, δηλαδή κάνουν πολύ καλή δουλειά. Επιστροφή τώρα στο παρκέ. 2-43 για το τέλος του πρώτου μέρους. Η ένωση η οποία θέλει να μείνει κοντά στο σκορ και να μειώσει όσο περισσότερο γίνεται, αφού είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο μέρος θα έχει ένα μείον στην προσπάθειά της και αυτό το μείον ονομάζεται το βρεγμένο παρκέ. Δύο βολές λοιπόν για το 40χρονο Στυλιανόπουλο Δημήτρη. Ύψους 1,97, γεννηθείς το 1974. Αν μπήκε ο Φλόρι τώρα μέσα. Μέσος όρος ηλικίας. Είναι και ο Χάρης ο Φαντούσης. Μια χαρά. Άστοχο στην πρώτη βολή. Εδώ ο πολύπυρος Στυλιανόπουλος. Δεύτερη βολή, εύστοχος. 35-31, μειώνει η ένωση. Για να δούμε ποια είναι η απάντηση της αναγέννησης τώρα. Με τον Πιθάκα. Προσέχουν από εκείνη την πλευρά, είναι φανερό. Προσπαθούν να πάρουν την μπάλα μέσα, να ποστάρουν. Γιατί... Για τρεις, αυτό που λέγαμε. Από εκείνη την πλευρά, ο Ηράκλης ο Πιθάκας δεν έχει αντίπαλο. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, του κάνει γενικά ό,τι θέλει. Αυτός και ο Κύπρος ο Γρηγορίου, νομίζω, πέρα από προπονητής παίχτης, πέρα από προπονητές παίχτες, είναι και η MVP της αναμέτρησης μέχρι στιγμής της ομάδας τους μέχρι στιγμής. Ενώ εδώ φάουλ από τον Παπαδόπουλο που κερδίζει ο Παπαδόπουλος και θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει δύο βολές. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος. 38-31, πολύ σημαντικές αυτές οι βολές για την ένωση, αφού η διαφορά σιγά σιγά πάει να ξεφύγει. Και αν δεν το εκμεταλλευτεί τώρα η αναγέννηση, θα είναι λάθος τους, αφού έχουν το momentum του παιχνιδιού. Για να δούμε τώρα τον Παπαδόπουλο στις βολές. Προηγουμένως είχε χάσει μία. Όταν χάνουν και τις βολές, σίγουρα τα πράγματα μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. 38-31. Δεύτερη βολή τώρα. 38-32. Η διαφορά στους 6. Προσπαθεί και ο Αντώνης Αρτιμαχατάς Αλέξη από τον πάγκο να φωνάξει λίγο στους παίχτες του να ξυπνήσουν, να πιέσουν λίγο περισσότερο στην άμυνα, αλλά νομίζω ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Θα βλέπαμε και κάρφωμα αν είχαν κλέψει τώρα. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος με τον Φλόρερ. Είμαι σίγουρος, είναι... Εάν υπάρξει ευνηδιασμός, σίγουρα. Για να δούμε τώρα τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου. Να δίνει στον Πιθάκα. Πιθάκας εκεί με την εξυπνάδα του περισσότερο. Προσποιείται, ακόμη ένα τρίποντο, άστοχος αυτή την φορά, ριμπάλα από τον Παπαδόπουλο. Γυρεύει τον playmaker της ομάδας του. Τώρα ο Στυλιανόπουλος γυρίζει τον Φαντούση. Αποφασίζει να μην εκτελέσει ο Φαντούση, αν και είχε εκεί το τρίποντο. Έχουν υπομονή οι παίχτες στο παραλίμνιο. Στα 9 δευτερόλεπτα ο Παπαδόπουλος εδώ προσποιείται πολύ ωραία. Παρά τα 40 του χρόνια ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος παίρνει. Ο Στυλιανόπουλος, με συγχωρείτε, παίρνει την μπάλα στον αέρα και την τελειώνει την φάση. Πολύ ωραία προσπάθεια να αναλογιστούμε και την ηλικία του Δημήτρη του Στυλιανόπουλου. Εξαιρετική όμως και η πάσα από τον Ζάκη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος δείχνει την κλάση του στην προηγούμενη φάση. Πιθάκας τώρα. Πιθάκας κρατά. Δυσκολεύεται εκεί να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Τώρα βγάζει την μπάλα έξω και βγαίνουν για τα screen. Τρίποντο υποπίεση. Κακά εκτελεσμένο αυτό το τρίποντο. Ριμπάουν από τον Χάρη τον Φαντούση. Ευκαιρία τώρα για την Ένωση να μειώσει ακόμη περισσότερο εδώ. Νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος υπερεκτίμησε κάπως τις δυνατότητες του, γιατί η πάσα του ήταν πολύ κακή τώρα. Και έχουμε time out. Δεν ξέρω αν ο Παπαδόπουλος εδώ ήταν λίγο πιο ψύχρεμος, Αλέξη, θα μπορούσε να αποκτήσει και την ψυχολογία πλέον η Ένωση, αλλά νομίζω ότι
αυτή η πάσα και η προηγούμενη φάνηκε και λίγο τυχερός και ο Στυλιανόπουλος ήταν 100% έτοιμος για να την εκμεταλλευτεί. Άρα μπορεί ο συμπαίκτης να μην ήταν έτοιμος, ήταν και δυνατή πάσα. Αλλά εντάξει, ο Ζάκης δεν νομίζω ότι η ψυχολογία την έχει από την αρχή του παιχνιδιού. Είναι μια χαρούλα. Μια χαρά είναι η Ένωση ως τώρα για αναγέννηση. Παίζουν πολύ ωραία και δύο ομάδες ως τώρα. Εδώ βλέπετε εσείς κάποια από τα highlights της αναμέτρησης. Ένα από τα τρία τρίποντα που πέτυχε ο Χάρης ο Φαντούσης, ενώ η απάντηση από τον Ηρακλή τον Πιτάκα, εδώ ο Φαντούσης και βάλει. Και εδώ ο Γερόλικος, τι Γερόλικος δηλαδή, ο Kevin Florer των 50 ετών. Πέτυχε 5 πόντους μέχρι στιγμής, έβγαλε και κάποιες καλές άμυνες. Απ' την άλλη, προπονητής και βοηθός προπονητής της αναγέννησης κάνουν ό,τι θέλουν την έμπειρη αλλά αργή άμυνα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Επιστρέφουν στο παρκέ, 46 δευτερόλεπτα. Για να δούμε εάν η αναγέννηση πετύχει καλάθι και αυξήσει κι άλλο την υπέρ της διαφορά. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, Κωνσταντίνου. Πολύ ωραία πάσα στον Πιτάκα. Καλάθι και πάλι για την ομάδα της αναγέννησης, 40-34. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου με την εξυπνάδα του εδώ και την εμπειρία του περνά μια πολύ ωραία πάσα. Πραγματικά μια πάσα, Αλέξη, από την πρώτη κατηγορία, έτσι. Αυτό ήταν το set play που ήθελε να κάνει ο Κύπρος ο Γρηγορής, το time out. Τον back pick για τον Ηρακλή, τον Πιτάκα και τους δύο πόντους και πέτυχε. 40-34 λοιπόν, εδώ εσείς βλέπετε και τις cheerleaders της Ομοσπονδίας. Πάντα μαζί χορεύουμε στο ρυθμό τους σε κάθε τηλεοπτική μετάδοση της CitaVision. CitaVision, η οποία θυμίζουμε ήταν κοντά σας από τις 2 παρά το μεσημέρι. Φιλοξένησε τον τελικό γυναικών μεταξύ της ΑΕΛ και της ΠΑΦΟ. Αλέξη, δεν τον είδε στον τελικό νομίζω. Εξαιρετικό παιχνίδι. Η ΑΕΛ κέρδισε στις λεπτομέρειες 61-58. 61-58. Ακριβώς, και έπρεπε να σηκώσει και την κάλλια την Παπαδοπούλου στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσει να καθαρίσει η ΑΕΛ. Και παρόλα αυτά δυσκολεύτηκε αρκετά. Χαίρομαι που η γυναικεία καλαθόσφαιρα έχει αποκτήσει και άλλες ομάδες. Ακριβώς. Όχι όπως πέρσι και πρόπερσι που είχε κλείσει νομίζω σχεδόν. Ελπίζω τώρα να βοηθήσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, 40-34 φίλες και φίλοι της CitaVision. Την μπάλα στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, ενώ επέστρεψε και ο Kevin Florer για την τελευταία λογικά βάση χρονομέτρου επίθεση της Ένωσης. Θα μείνει χρόνος αρκετός, κοντά στα 8 δευτερόλεπτα και για την αναγέννηση. Παπαδόπουλος, την μπάλα στον Florer. Kevin Florer στον Ζάχο τον Παπαδόπουλο. Πάνω το Πιτσάκας, πολύ καλή άμυνα, Παπαδόπουλος τελικά για 2, αστοχή, rebound από ποιον. Rebound για την αναγέννηση, η οποία προσπαθεί να τρέξει στον ευνηδιασμό. Φάουλ από τον Kevin Florer. Πάνω στο σώζον τον Λεωνίδα. Ακριβώς. Φάουλ και 2 βολές, νομίζω ότι χειρότερος συνδυασμός για την Ένωση. Να χάνει την μπάλα και στον ευνηδιασμό να παίρνει και 2 βολές. Για να δούμε αν αυτές οι βολές αποφέρουν κάτι για την αναγέννηση. Μέσα η πρώτη, η διαφορά στους 7. Στη μεγαλύτερη της στιγμή διαφορά τώρα με αυτή την βολή. Την πρώτη βολή. Άστοχος στην δεύτερη, rebound από τον Ζάχο τον Παπαδόπουλο. Και άστοχος. Διαμαρτύρονται τώρα για φάουλ της Ένωσης. Η προσπάθεια που έγινε από τον Νικόλα τον Θωμά. Από τον Νικόλα τον Θωμά, που είναι αγγιχρωμένος με 2 φάουλ. Για να δούμε. Περισσότερο έπεσε νομίζω. Ήταν παρατραβημένη η προσπάθειά του. Ενώ αυτό το τρίποντο που είναι στο τέλος, λίγο έλειψε να μας θυμίσει Πλάνινιτς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε για ένα διαφημιστικό. Να πάρουμε κάποιες ανάσεις και επανερχόμαστε με την έναρξη του δευτέρου μέρους. 41-34 προηγείται η αναγέννηση Ερμασόγειας της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστροφή, φίλες και φίλοι, εδώ στο κλειστό, ανοιχτό στάδιο Λευκό Θεό. Εδώ που η αναγέννηση Ερμασόγειας προηγείται της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου με 41-34. Ο λόγος που είπα αν είναι κλειστό ή ανοιχτό είναι γιατί έχουν ανοίξει ουρανοί και μας έχει ανοίξει και το Λευκό Θεό, δυσκολεύοντας την προσπάθεια των δύο ομάδων
στο πρώτο μέρος και θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος, είμαι σίγουρος. Ο φροντιστής του γηπέδου είναι συνεχώς μέσα στο παρκέ και σκουπίζει το γήπεδο με μια πετσέτα εκεί όπου στάζει συνεχώς. Βλέπουμε και πάλι εδώ αυτό που λέγαμε. Αυτή η πετσέτα, φίλες και φίλοι, είναι συνεχώς μέσα στο παρκέ. Δεν βγαίνει καθόλου. Δεν είναι θέμα να μπαίνουν να το καθαρίζουν τώρα, είναι συνεχώς. Καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Στο πρώτο μέρος δυσκόλεψε πάρα πολύ την αναγέννηση, η οποία βρήκε λύσεις με τα τρίποντα του Ηρακλείου του Πιτάκα, ο οποίος έχει 11 πόντους, ενώ 8 έχει ο Νικόλας Παπαδόπουλος μαζί με τον Κύπρο τον Γρηγορίου. Ενώ απ' την άλλη ο Φλόρετ με 5, Παπαδόπουλος με 7 και πρώτο σκόρερ ο Χάρης Φαντούσης με 3 τρίποντα. Αυτό που μας λέει ο Χάρης Φαντούσης, Αλέξη, είναι ότι το όπλο της Ένωσης είναι η άμυνα μέχρι στιγμής, κάτι το οποίο δεν δείχνει σήμερα και το ίδιο, μας το είπε και ο ίδιος ότι τώρα θα πειραστούν πολύ γιατί δεν θα μπορούν να επιτεθούν όπως θα θέλουν και ήδη, έτσι. Είναι στην αριστερή πλευρά του γηπέδου που είναι ο Κυριάκος τώρα και σκουπίζει το πάτωμα. Μόλις τα είδαμε ξανά στο... Κοίταξε, αν η Ένωση έχει παράπονα από τα rebound της, ας τα φέρει μέσα στο παιχνίδι τώρα, θα δούμε έναν καλύτερο παιχνίδι. Για να δούμε το παιχνίδι μας που ξεκινά τώρα. Η Ένωση η οποία έχει στο παρκέ όλα τα μεγάλα της χαρτιά. Παπαδόπουλος πάει μέχρι μέσα. Από την δεξιά πλευρά αυτές οι επιθέσεις. Rebound, αυτό που λέγαμε λοιπόν, δεν προλάβαμε να το πούμε. Μαζεύουν το rebound της Ένωσης με τον Θεόδωρο τον Απεσλίδη. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 41-36. Και η Αναγέννηση έχει την ευκαιρία της τώρα να δείξει να ανοιχτεί στο παρκέ, αφού θα έχει δύο πλευρές. Εδώ όμως ο Κέβιν Φλόρετ πιο ψηλά από όλους κλέβει την μπάλα και πάει στον ευνηδιασμό. Θα του κάνει φάουλ, μόνο έτσι μπορεί να σταματήσει τον Κέβιν Φλόρετ. Ο 50χρονος Κέβιν, δύο βολές. Για να δούμε κατά πόσον με τις βολές του Φλόρετ η Ένωση ευνηδιάσει και πάλι την αναγέννηση. Θυμίζουμε ότι η Ένωση μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, αλλά στη συνέχεια η αναγέννηση εκμεταλλεύτηκε την κούραση, τα αργά χρονιά που τα οποία έχουν οι παραλυμνίτες. Λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε κάποια φάση μέσα στο παρκέ είχαμε τον 35χρονο τον Φαντούση, τον 50χρονο τον Φλόρερ και τον 40χρονο, αλλά πολύ καλό παίχτη, τον Δημήτρη τον Στυλιανόπουλο. Εδώ πάντως ο Φλόρερ κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Όχι μόνο στη δεύτερη κατηγορία, αλλά και στην πρώτη νομίζω, Αλέξη, τελειώνει τη φάση, έτσι. Πάντα είχε αυτό το πλεονέκτημα, Φλόρε, πολύ καλό σουτ, μάλιστα. Λες για καλό σουτ και είδαμε, αυτός που είδατε είναι ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, μπορεί να είναι και προπονητής στο μέλλον, από τώρα δείχνει ότι το έχει ο Γιώργος. Το τρίποντο ήταν όμως από τον αρχηγό της, από τον προπονητή της ομάδας αναγέννησης, τον Κύπρο τον Γρηγορίου, ο οποίος εδώ διαμαρτύρεται. Στον Χάρη τον Φαντούση εδώ βλέπουμε, τα βρίσκουν όμως. Άλλωστε πώς μπορούν να μην τα βρουν. Δεν είναι δύο ξένοι, είναι μόνο Κύπροι. Ο Φλόρετ είναι περισσότερο Κύπριος από τους περισσότερους, άρα δεν τίθεται θέμα για το ότι αγωνίζεται σήμερα εδώ. Εδώ ο μόνος ο οποίος τόλμησε να πάει από εκείνη την πλευρά χωρίς να γλιστρήσει. Πολύ ωραία πάσα τώρα, πνιδιασμός για την ομάδα της Αναγέννησης Γερμαζόγιας. Να λοιπόν η Αναγέννηση η οποία τρέχει στο γήπεδο. Αυτό που έπρεπε να κάνει η Ένωση στο πρώτο μέρος, να εκμεταλλευτεί το παρκέ, δεν το έκανε. Και τώρα ο Σόζος ο Λεωνίδα τελειώνει την φάση. Φαντούσης προσποιείται για τρεις. Πάει μέχρι μέσα, δίνει την μπάλα κάτω από τη ρακέτα. Εδώ μπορεί να είχαμε και βήματα, πάντως το καλάθι μπαίνει από τον Θεόδωρο τον Αβεσλίδη, ο οποίος πέρασε στο παρκέ σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ξεκινάμε δύο καλάθια. Πολύ καλός ο Αβεσλίδης. Θα βοηθήσει σίγουρα και στα rebound αφού πήρε και ένα επιθετικό ήδη. Την ίδια ώρα πάντως ο Πιτάκας μοιάζει ασταμάτητος. Βολές, δύο βολές. Δύο βολές για τον Ηρακλή τον Πιτάκα. Τον βοηθό προπονητή. Και πρώτο σκόρερ, εάν βάλει τις δύο βολές πρώτο σκόρερ, αφού τον έφτασε ο Κύπρος ο Γρηγορίου. Την ίδια ώρα που εδώ βλέπουμε διαμαρτύρονται στους διαιτητές για το παρκέ οι παίχτες των δύο ομάδων. Οι διαιτητές αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Δεν το σχολιάζουν αυτό, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι την κίνηση προς τους διαιτητές δεν την έκανε μόνο ο Κέμινο Φλόρερ. Την έκανε την ίδια ώρα μαζί με αντίπαλο.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι αυτή την αγανάκτησή τους για αυτό που συμβαίνει στον τελικό της δεύτερης κατηγορίας τον έδειξαν με τον ίδιο τρόπο δύο παίχτες. Ο Φλόρετ εδώ κάτω από το καλάθι, κανένα πρόβλημα απολύτως. Κέβιν Φλόρετ 46-42 ζητούν και φάουλ της Ένωσης. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν δίκιο, πάντως εκεί έπεσαν δύο πάνω στον Φλόρετ. Πιθανότατα να του έγινε κάποιο φάουλ εδώ. Φλόρετ, ναι. Από τον Κύπρο τον Γρηγορίου εκεί. Ο Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά ότι δύσκολο να τον σταματάς έτσι. Πιτάκας, το ανάποδο λέει. Απίστευτη προσπάθεια από τον Ηρακλή Πιτάκα. Το ανάποδο λέει και η διαφορά και πάλι στους 6, 48-42. Βλέπουμε εδώ ο Πιτάκας παίρνει την εσωτερική με ένα πολύ όμορφο lay-up, κάνει το 48-42. Και τώρα και πάλι της Ένωσης νέο lay-up από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Αστοχούν, rebound όμως και πάλι, goal foul όχι. Για να δούμε τι έδωσαν οι διαιτητές τώρα και δεν μετρά το goal foul. Πιθανόν να έχουν δώσει χαμηλά του Αβεσλίδη. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, αν και θα μπορούσαν να μετρήσουν τον goal foul του Αβεσλίδη. Τώρα ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια που μάζεψε το επιθετικό rebound. Βλέπουμε εδώ. Μαζεύει το rebound. Όχι, το στίγε από το εξή. Το φάουλ έγινε από τον Πιτάκα στα χαμηλά. Το φάουλ έγινε χαμηλά από τον Πιτάκα. Φαντούσης για δύο. Άστοχος. Διαμαρτύρονται και πάλι για φάουλ της Ένωσης. Φαντούσης. Τα τρίποντα τα βάζει. Στα δίποντα θέλετε να δυσκολεύετε σήμερα. Την ίδια ώρα που εδώ ξεκινούν και οι δύο κερκίδες τώρα να δίνουν το δικό τους ρυθμό. Πολύ ωραίο αυτό που ζούμε. Παρά τις αντίξωες συνθήκες όσον αφορά το προηγουμένο παρκέ, οι δύο ομάδες δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Εδώ ο Κύπρος ο Γρηγορίου, ακόμη ένα καλάθι από τον Κύπρο τον Γρηγορίου. 50-42. Απίστευτη εμφάνιση από τον άνθρωπο κλειδί απόψε. Προπονητής, παίχτης, καθαρίζει. Απεσλίδης, άστοχος εδώ, rebound και πάλι από τον Κύπρο τον Γρηγορίου. Τα κάνει όλα και συμφέρει, έτσι Αλέξη. Είναι προπονητής, είναι παίχτης, είναι σκόρερ. Είναι εκτελεστής νομίζω σήμερα. Είναι εκτελεστής. Για να δούμε τον Πιτάκα. Πιτάκας και αυτός τα κάνει όλα σήμερα. Δίνει πολύ ωραία assist προς τα έξω, δεν την εκμεταλλεύονται όμως οι συμπαίχτες του. Και το rebound από τον Φαντούση. Ο οποίος τρέχει, δίνει στον Απεσλίδη και πάλι. Το λέει up, foul από τον Γρηγορίου. Εδώ διαμαρτύρεται πολύ έντονα ο Γρηγορίου. Θα μπορούσε να του δοθεί και τεχνική ποινή εδώ για τη διαμαρτυρία του. Για να δούμε. Με το κορμί, όχι τόσο με το χέρι, με το κορμί. Εάν υπήρξε παράβαση. Ενώ τραυματίας στο παρκέ τώρα. Ποιος είναι, δεν διακρίνω. Είναι ο Σόζος νομίζω. Ο Σόζος είναι. Πέρασε και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της αναγέννησης στον αγώνα την ώρα που βλέπουμε τον Ζάχαρο Παπαδόπουλο να τα λέει με τους διαιτητές της αναμέτρησης. Ό,τι χειρότερο, βγαίνει μοσταζόμενος εδώ ο Σόζος. Ο δεύτερος παίχτης ο οποίος τραυματίζεται, ο πρώτος ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό τελικά. Ο δεύτερος ο οποίος βγαίνει όμως άρον-άρον από τον αγώνα δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Εκεί το παρκέ γλιστρά, οι διαιτητές στέκονται πάνω στην πετσέτα, αλλά αποφασίζουν το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Πρώτη βολή, πολύ κακή. Από τον Απεσλίδη, ο οποίος σε αυτό το δεύτερο μέρος έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την αμήνα του και τα rebound του. Ακόμη και αν οι βολές του τώρα, για να δούμε και την δεύτερη, η βολή τώρα μπήκε. Ο Απεσλίδης λοιπόν, Αλέξη, αυτό που σου έλεγα ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό μας είπε ο Φαντούσης στο ημίχρονο ότι θέλουμε τα rebound και την άμυνα. Ο Απεσλίδης τα κάνει όλα στο ξεκίνημα τουλάχιστον του δεύτερου μέρους. Μένει να δούμε κατά πόσο θα τον ακολουθήσουν και οι συμπαίχτες του, έτσι. Φαίνεται έμπειρος παίχτης, ξέρει να τοποθετείται σωστά για τα rebound, ξέρει να κινείται μέσα στη ρακέτα. Παρότι το ύψος του δεν είναι 1,92 μέτρα. Ο Παπαδόπουλος σταματά εντυπωσιακά. Και τώρα ο Παπαδόπουλος διστάζει, η μπάλα γυρίζει. Φλόρερ πάει μέχρι μέσα, πολύ ωραία πάσα και πάλι στο Απεσλίδη. 50-45, μισό καλάθι από τον Κέβιν Φλόρερ και την εμπειρία του. Δίνει έτοιμο καλάθι στο Θεόδωρο τον Απεσλίδη, τον άνθρωπο του δευτέρου ημιχρόνου. Και τώρα Γιώργος ο Κωνσταντίνου. Όπας. Εδώ νομίζω υπήρξε παράβαση. Κωνσταντίνου για τρεις. Άστοχος. Εδώ τον Παπαδόπουλος τώρα ευκαιρία τον εφηνιδιασμό. Παπαδόπουλος πάει μέχρι μέσα, την χάνει όμως.
Γλίστρησε και ο Παπαδόπουλος, έχασε την μπάλα μόνος του. Με τον εαυτό του τάχει, με κανέναν άλλο. Και τώρα Κωνσταντίνου και πάλι. Κωνσταντίνου, κακή πάσα, τελευταία στιγμή σώθηκε η μπάλα. Double team εκεί στην προσπάθεια των παιχτών της αναγέννησης. Rebound και πάλι από τον Παπαδόπουλο. Είναι το moment της ένωσης. Η ένωση έχει τον δωρά τώρα του παιχνιδιού. Για να δούμε θα τον εκμεταλλευτεί όμως. Φλόρερ για τρεις, όχι. Προτιμά να δώσει πάσα στον Παπαδόπουλο. Για δύο αυτός, κανένα πρόβλημα. 50-47. Όπως το timeout από την ομάδα της αναγέννησης. Kevin Φλόρερ. Θεόδωρος Αβεσλίδης. Και τώρα ο Ζάχος Παπαδόπουλος δείχνουν ότι η Ένωση έχει ακόμη σφιγμό. Πρέπει να ομολογήσω, Αλέξη, ότι όταν η διαφορά πήγε στους 8 και στους 9 πόντους, πίστεψα ότι θα μπορούσε η αναγέννηση να καθαρίσει. Αλλά με τον Αβεσλίδη σε τόσο εξαιρετική βραδιά, η Ένωση με διαψεύδει. Φαίνεται ότι η Ένωση πάει για το comeback. Έχει βάλει ψυχή στο γήπεδο. Ο Ζάκης έχει σκοράρει 2-3 φορές και ο Θεόδωρος. Η αναγέννηση φαίνεται να έχει λίγο κουραστεί στην άμυνα. Έχει κάτι τρύπες που τις εκμεταλλεύονται οι παίχτες του Παραλιμνίου. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα 15 λεπτά. Τώρα να δούμε. Να σου πω, αυτό που με προβληματίζει εμένα συσταγωγικά είναι ότι αμφότερες οι ομάδες που έχουν την ευκαιρία να επιτεθούν και από τις δύο πλευρές της ρακέτας δεν το εκμεταλλεύονται την ίδια ώρα. Όπου η ομάδα η οποία αγωνίζεται στην μειονεκτικότερη πλευρά του γηπέδου, εκεί όπου στάζει δηλαδή το παρκέ, με την πρώτη ευκαιρία θα παρακολουθώ τον σκηνοθέτη να μας ξαναδείξει την πετσέτα η οποία βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, η ομάδα που αγωνίζεται από εκείνη την πλευρά είναι καλύτερη. Και η Ένωση είναι καλύτερη στο δεύτερο μέρος και η ομάδα της αναγέννησης στο πρώτο μέρος τα πήγε περίφημα από δεξιά. Και τώρα έχουμε. Τι έχουμε, για να δούμε. Για την πετσέτα. Όχι, εντάξει. Είναι οι διαμαρτυρίες που έκανε προηγουμένως ο Κύπρος ο Γρηγορίου. Θα δεχτεί κάποιες παρατηρήσεις. Σωστά νομίζω. Ήταν λίγο έντονος προηγουμένως ο Κύπρος. Το πάθος του για το νίκη τον συνεπήρε. Σε έναν τελικό κυπέλλου δεύτερης κατηγορίας όπου προσπαθείς να πάρεις κάτι, σίγουρα έχεις πάθος. Για να δούμε τώρα την αναγέννηση που προσπαθεί να επιτεθεί με τον Πιτάκα. Γυρίζει μπάλα στον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου με την εμπειρία του πάνω στον Φλόρερ. Κλέψιμο τώρα από τον Κέβιν Φλόρερ. Ο 50χρονος Κέβιν Φλόρερ τα βάζει ίσως προς ίσον με τον Γιώργο τον Στυλιανού. Γιώργος τον Στυλιανού, ο οποίος μόλις πέρασε στο παιχνίδι. Γεννηθεί το 94 ο Στυλιανού. Έλα δούμε. Πιθανότατα ο Στυλιανού να είναι από αυτούς που έβλεπαν τον Φλόρερ και έλεγαν Παναγιά μου τι πέφτεις είναι αυτός. Ενώ εδώ ο Κωνσταντίνου, ένα κακό τρίποντο, το παραδέχεται υποτικά. Ένας παίχτης ο Κωνσταντίνου, λοιπόν, ο οποίος έγραψε το δικό του όνομα με την φανέλα της Ομόνιας στην πρώτη κατηγορία. Ένας πολύπυρος, επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά, εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ καλό παιδί ήσυχων τόνων. Τώρα, με την φανέλα της αναγέννησης, προσπαθεί γι' αυτός, παρέα με τον Κύπρο τον Γρηγορίου και τον Ερακλή τον Πιτάκα, να ανεβάσουν την Ένωση και στην κατηγορία, αλλά και να πάρουν και το κύπελλο. Για να δούμε τώρα την Ένωση, η οποία μπορεί και να ισοφαρίσει τώρα. Φαντούσης στον Φλόρερ. Φλόρερ κρατά. Αλλαγή παιχνιδιού. Φλόρερ! Δύο βολές από τον Κέβιν Φλόρερ. Αυτό το σπάσιμο μέσης που έκανε εκεί ο Κέβιν Φλόρερ είναι απίστευτο. Η αναγέννηση έχει γυρίσει σε ζώνη. Βλέπουμε εδώ ξανά. Δες, Αλέξη, τι σπάσιμο μέσης έκανε ο Κέβιν στον αέρα. Απίστευτο. Να λοιπόν εδώ ο Κέβιν Φλόρερ με τα άσπρα μαγιά και τα 50 χρόνια στην πλάτη του. Δύο βολές, 50-47. Η μπάλα του γυρίζει τώρα, του παίζει άσχημο παιχνίδι εδώ η μπάλα. Παραμένει το 50-47, ευκαιρία για την Ένωση όμως να μειώσει το καλάθι. Επ' εκεί που η αναγέννηση ήλεγχε τον αγώνα. Και τώρα η διαφορά στο καλάθι, 50-48. Κωνσταντίνου. Και τώρα ξύπνησε και ο κόσμος της ομάδας του Παραλιμνίου, βλέποντας ότι η άμυνα με τον Αβεσλίδη πρώτο βιολί δυναμώνει όλο και περισσότερο. Ο Χάρης ο Φαντούσης
ηρεμεί το παιχνίδι με την ήρεμη φυσιογνωμία του. Μπαίνει στο παρκέ και απλά οι συμπαίκτες του βλέπουν την ηρεμία στο πρόσωπό του. Φαντούσης ο οποίος τώρα κατεβάζει. Γύριζε το παιχνίδι στον Παπαδόπουλο. Τώρα ο Χάρης ο Φαντούσης βοήθησε πολύ στο πρώτο μέρος με τα τρίποντά του. Γυρεύει ελεύθερο συμπαίκτη. Τώρα αλλαγή παιχνιδιού. Παπαδόπουλος για τρεις. Άστοχος ριμπάλα από τον Παπαδόπουλο και πάλι όχι. Μπάλα στον Κωνσταντίνου τελικά. Και ευκαιρία την αναγέννηση να τρέξει στον ευνηδιασμό. Εκτός αν ο Χάρης εδώ κάνει φάουλ. Επιστρέφουν οι παίχτες της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Η αναγέννηση δεν εκμεταλλεύτηκε το πρώτο εδώ. Τώρα γίνεται το φάουλ από τον Χάρη τον Φαντούση. Παραλίμνη έχει να δώσει ακόμη τρία φάουλ. Ακριβώς και αυτό νομίζω έγινε και τώρα το φάουλ για να μην πάρει τον διάδρομο και να τελειώσει με ακόμη ένα εύκολο lay-up. Αναγέννηση η οποία τα έχει χαμένα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Έχει κλειστεί ουσιαστικά από την πιεστική άμυνα της Ένωσης. Ενώ δεν εκμεταλλεύεται το όπλο των lay-up που είχε στο πρώτο μέρος. Εδώ φάουλ που κερδίζει ο νεαρός ο Στυλιανού. Σε πρώτο πλάνο ο Γρηγορίου, ο Στυλιανού, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Χάρη τον Φαντούση. Ναι. Και αυτό αναγκάζει τον κύριο Αρτηματά να αποστείλει τον Φαντούση. Δεν ξέρω, Αλέξη, πόσο θα επηρεάσει το ότι ο Χάρης ο Φαντούσης έχει τρία φάουλ. Θα καθίσει σίγουρα στον πάγκο τουλάχιστον για το τέλος της περίοδου. Για τα επόμενα τρία λεπτά σίγουρα. Και τώρα που παίζει ζώνη η αναγέννηση, θα βοηθούσε να ήταν μέσα ο Χάρης για το τρίποντο. Για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν οι της αναγέννησης την απουσία του Χάρη του Φαντούση. Πιτάκας εδώ, δεν προλαβαίνει. Πάει και πάνω στα παιδιά τον, που κρατούν τα στατιστικά. Στατιστική υπηρεσία. 50-48. Για να δούμε αν η Ένωση καταφέρει να ισοφαρίσει ή ακόμη και να προηγηθεί μετά από πάρα πολλή ώρα, αφού από τις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου η αναγέννηση ανέλαβε το παιχνίδι και δεν έχασε καθόλου το προβάδισμα. Φλόρερ, τι πάσα ήταν αυτή που πέρασε! Το δείχνει και με το μυαλό του εκεί ο Νικόλας ο Θωμά. Εξαιρετική πάσα λέιζερ, όπως την ονομάζουμε, στον Κέβιν Φλόρερ, το οποίος κανένα πρόβλημα. Θα τελειώσει τη φάση. Κωνσταντίνου. Παπαδόπουλος εδώ, πολύ καλό σήμερα, αλλά τώρα αδράνησε. Δεν πήγε καν πάνω του. Ο Κωνσταντίνου ξέρει να δικαιώνει αυτές τις φάσεις εδώ. Να λοιπόν, που και η εμπειρία κάνει λάθη. Και ο Κωνσταντίνου κάνει ένα Φλόρερ! Ήταν πεσμένο στο έδαφος ο Κέβιν Φλόρερ, εμφανίζεται ξανά στο παρκέ. Και κλέβει την μπάλα εδώ ο Κωνσταντίνου, ζήτησε ένα φάουλ χωρίς λόγο εκεί έπεσε ο Κωνσταντίνου. Άστοχο τρίποντο από τον Θωμά. Να λοιπόν, ο Κωνσταντίνου έχασε ένα πολύ εύκολο καλάθι, δεν τα χάνεται στην προπόνηση αυτά. Και ο Φλόρερ, εκεί που ήταν πεσμένο στο έδαφος, εμφανίστηκε, του μάζεψε την μπάλα. Καλώντο. Εδώ, δεν χρειάζονται αυτά. Σε ένα παιχνίδι, γιορτή πραγματική του μπάσκετ, δεν χρειάζονται αψιμαχίες. Εδώ το τρίποντο του Πιτάκα, αρπάζει το rebound. Βλέπουμε εδώ. Η αλήθεια είναι πάντως, Αλέξη, ότι ο Νίκος ο Παναγή έχει και μια φυσιογνωμία κάπως εκφοβιστική μέσα στο παρκέ, έτσι. Μπορεί να είναι το μουσιμ που έχει αφήσει ο Νίκος. δεν υπάρχουν βόλες, έστω και αν είναι το πέμπτο φάουλο, επειδή είναι επιθετικό. Επειδή είναι επιθετικό, δεν υπάρχουν βόλες, νομίζω. Το ζητάνε της Ένωσης, για να δούμε. Και τελικά, όχι, μπάλα απ' έξω. Βολές τώρα δείχνει. Δύο βολές. Μας έχουν μπερδέψει και οι διαιτητές και νομίζω έχουν μπερδευτεί και ήδη οι παίχτες. Ναι, ναι, δεν ήταν επιθετικό. Είχε κατοχή και του κάνει φάουλ. Είναι δύο βολές. Πήρε την μπάλα πρώτα ο Θωμά και στη συνέχεια τον άρπαξε. Τον άρπαξε. Του έκανε το φάουλ τέλος πάντων ο εκφοβιστικός, όπως είπαμε, Νίκος Παναγή. Δύο βολές και ευκαιρία την ισοφάριση λοιπόν. Πρώτη βολή εύστοχη από τον Γιώργο τον Γουρουνιά, ο οποίος θυμίζουμε ότι στο πρώτο μέρος όσο αγωνίστηκε ήταν ο παίχτης ο οποίος άλλαξε την ροή του παιχνιδιού με δύο εύστοχα τρίποντα συνεχόμενα. Γουρουνιάς για την ισοφάριση. Ούτε τώρα η μπάλα θα κάνει το χατήρι στους παίχτες της Ένωσης. Χάνουν πολλές βολές η Ένωση και δεν ξέρω αν θα τους γυρίσει μπούμεραγκ στην επανάληψη, στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ναι, ναι. Για να δούμε τώρα. Προσπάθεια για lay-up και foul που γίνεται.
το φάουλ που κερδίζει με το σπαθί του εδώ ο Μιχάλης ο Λουκά. Πήγε μπροστά στα θηρία, ενωνόματι Kevin Flory το πρώτο θηρίο. Και στη συνέχεια κέρδισε το φάουλ από τον Αμπεσλίδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, από τον Θεόδωρο ήτανε. Από τον Θεόδωρο Αμπεσλίδη και έτσι έχουμε δύο βολές, ευκαιρία για την αναγέννηση μετά από ώρα να βρει στόχο. Έχουμε και κάποιες αλλαγές στο rotation το οποίο γίνεται από τους δύο προπονητές. Άστοχος στην πρώτη βολή. Η διαφορά στον πόντο παραμένει. Η αναγέννηση δεν εκμεταλλεύτηκε το προβάδισμα που είχε στο πρώτο μέρος Αλέξη και τώρα νομίζω ότι τώρα κατά κάποιο τρόπο βαραίνει και η μπάλα περισσότερο. Αφού έχασαν την ευκαιρία που είχαν να καθαρίσουν στην αρχή και τώρα η Ένωση έχει την ευκαιρία και να ισοφαρίσει. Να δούμε αυτή την επίθεση και να μας πεις αυτό που θες να μας πεις. Για να δούμε κατά πόσο ο Φλόρετ εδώ δεν γίνεται κατόχος του πάσου. Ο Μπιτάκας κλέβει. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Ηρακλή τον Μπιτάκα. Κρατά τώρα. Καθυστερεί πολύ σωστά για να κατέβουν οι συμπαίκτες του και να βγουν σε μια οργανωμένη επίθεση. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης της ομάδας της αναγέννησης. Κωνσταντίνου στα 5 δευτερόλεπτα. Γυρίζουν εδώ, εξαιρετική άμυνα από τον Παπαδόπουλο και ο Φλόρε τώρα. Ένα πολύ ωραίο μπλοκ από τον Αζάτο Παπαδόπουλο. Κέβιν Φλόρε παίρνει την μπάλα. Τρίποντο. Άστοχος. Σηκώστηκαν όλοι στον πάγκο της Ένωσης για να πανηγυρίσουν το προσπέρασμα και το τρίποντο από τον Φλόρε. Και τώρα 28 δευτερόλεπτα θα μείνει χρόνος και για την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Πιτάκας θα πάρει την προσπάθεια πάνω του. Πιτάκας κρατά. Κλέψιμο. Κλέψιμο και πάλι από τον Φλόρερ. Εδώ την εκκλήρωσε στα πόδια του. Ο Φλόρερ νομίζω εδώ δεν χρειάζεται τώρα. Εδώ νομίζω δεν χρειάζεται αυτό που έγινε. Το παράκανε λίγο νομίζω ο Γιώργος ο Γουρνιάς εκεί με την μπάλα. Την κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Αυτό που δεν βλέπουμε εδώ. Για να δούμε ξανά τη φάση. Κλέψιμο εδώ από τον Φλόρερ. Στη συνέχεια ο Πιτάκας την κλείδωσε με τα πόδια για να μην φύγει. Εδώ έπεσαν στο έδαφος ο Γουρουνιάς με τον Νίκολα τον Χαραλάμπους και κάπου εκεί έπεσαν και λίγο κάποιες ψηλές στην προσπάθεια του Γουρουνιά να κρατήσει την μπάλα. Kevin Florent γυρίζει προς τα πάνω μας. Μας λέει είναι όλα μια χαρά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εδώ τα λένε πάντως τα δύο εξάρια των ομάδων. Ο Μιχάλης ο Λουκά και ο Νικόλας ο Θωμά. Τι έχουν δώσει οι διαιτητές? Νομίζω έχουν δώσει τζάμπολ. Τζάμπολ το ξάκι δηλαδή. Δεν έχουμε τζάμπολ. Έτσι μπάλα για την Ένωση. 7 δευτερόλεπτα με τον Παπαδόπουλο. Βολές. Δύο βολές. Λοιπόν, πρωτού εκτελεστούν οι βολές. Θα ισοφαρίσει η Ένωση ή όχι? Πιστεύω θα ισοφαρίσει. Αν και βλέπω το Ζάκη λίγο νευρικό στο παιχνίδι σήμερα, στα σούτ του τουλάχιστον, γιατί στις διζήσεις του και στην άμυνα του είναι καταπληκτικός. Για να δούμε. Τώρα να δούμε. Για να δούμε αν θα ισοφαρίσει για πρώτη φορά μετά τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου. Φοβερό το comeback της Ένωσης. Πάντως να σου πω, η Ένωση είναι η πρώτη ομάδα που προς το παρόν η αναγέννηση έχει βρει μπροστά της και είναι κοντά στο σκορ. Όλες τις άλλες και συμπεριλαμβάνουμε και το Αχιλλέα, τους είχε 15 πόντους στο τρίτο δεκαλεπτό τους παραπάνω. Ακριβώς, και να πούμε φυσικά ότι αυτό παίζει ρόλο και ο όμιλος στον οποίο αγωνίζεται η αναγέννηση. Δεν έχει κάποιο μεγαθύρο, εν αντιθέσει με εσάς και την αναγέννηση. Παπαδόπουλος λοιπόν σε διέψευσε εδώ. Αστοχή, ευκαιρία την αναγέννηση. Ένα τρίποντο που βγαίνει. Άστοχος 53-52. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι, συγκλονιστικό παιχνίδι. 10 λεπτά μας χωρίζουν από τον μεγάλο νικητή, από τον κυπελούχο δεύτερης κατηγορίας. Πάμε όμως σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε 2 λεπτά με την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. 53-52, φίλες και φίλοι, άλλα 10 λεπτά απομένουν για να μάθουμε ποιος θα είναι τελικά ο κυπελούχος δεύτερης κατηγορίας. 53-52 προηγείται η ομάδα της αναγέννησης Γερμασόγειας, αλλά σε αυτό το δεύτερο μέρος η Ένωση έχει πάρει τα πάνω της. Μια εντελώς διαφορετική Ένωση. Παπαδόπουλος εδώ για το προβάδισμα. Αστοχός Φλόρετ όμως το rebound. Κανένα πρόβλημα για τον Kevin Florent. Φαντούσης και πάλι στον Ζάχο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος όντως σήμερα είναι σκιά του καλού του εαυτού. Εδώ μας διαψεύδει όμως μια εξαιρετική προσπάθεια από τον Παπαδόπουλο. Προβάδισμα για την Ένωση μετά από πάρα πολλή ώρα. 53-54 από τα μισά της δεύτερης περίοδου. Είχαμε να δούμε την Ένωση να
να προηγείται. Η αναγέννηση η οποία μοιάζει να έχει βαχυκλωθεί. Εδώ ο Κύπρος ο Γρηγορίου ξεκίνησε ζεστό στο δεύτερο μέρος με ένα τρίποντο, αλλά στη συνέχεια και αυτός μαζί με την ομάδα του έχουν χαθεί στην μετριότητα και στην εξαιρετική όμως, Αλέξη, πρέπει να πούμε, πιεστική άμυνα της Ένωσης, έτσι. Ναι, ναι, τους έχει παίξει πολύ καλή άμυνα και Αλέξη τα rebound παραπάνω από ό,τι είχες πει πριν. Είναι και αστοχή. Σε ζητήσεις τους. Κύπρος ο Γρηγορίου εδώ αστοχή. Και τώρα ευκαιρία για την Ένωση να μεγαλώσει κι άλλο την υπέρ της διαφορά. Φαντούσης. Οι Παραλυμνίδες δίνουν εξαιρετικό ρυθμό πάντως στον αγώνα. Μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ σήμερα. Φλόρερ, πολύ ωραία πάσα τον Χάρη, τον Φαντούση. Όπο, ο Χάρης το κάνει αυτό. Ο Χάρης ο Φαντούσης, ένας από τους καλύτερους σουτέρ της δεύτερης κατηγορίας. Εδώ έκανε ένα πολύ κακό σουτ, το γνωρίζει και ο ίδιος. Για να δούμε αν θα το διορθώσει στη συνέχεια. Μάχες. Εδώ Γρηγορίου με τον Φλόρερ, νικητής και πάλι ο Κέβιν Φλόρερ. Φαντούσης εδώ κρατά την μπάλα πολύ ωραία. Τώρα αλλάζει παιχνίδι. Φλόρερ κρατά την μπάλα. 12 δευτερόλεπτα θα πάρει πάνω την προσπάθεια. Όχι. Δίνει την μπάλα στον Παπαδόπουλο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Είναι ενδεικτικό το ότι έχει κουραστεί να γίνει. Έχει γυρίσει σε ζώνη από το 4ο δεκαλεπτό, από τις αρχές. Παίζουν ζώνη. Η αναγέννηση η οποία μοιάζει πνοτισμένη. Για να δούμε κατά πόσο η Ένωση θα το εκμεταλλευτεί και τώρα που είναι η ευκαιρία της θα μεγαλώσει την υπέρ της διαφορά. Εδώ περίεργη φάση, τελικά ο Κύπρος ο Γρηγορίου παίρνει την μπάλα, θα γίνει φάουλ. Πολύ σωστά για να σταματήσει τον ευνηδιασμό το φάουλ που έγινε από τον Παπαδόπουλο. Ζήτησαν και αντιαθλητικό από πλευράς αναγέννησης, αλλά δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Δεν ήταν ο τελευταίος παίχτης πρώτα απ' όλα και η μπάλα και πήγε καθαρά για να σταματήσει απλά να κλέψει αν μπορούσε τέλος πάντων. Πολύ σωστό το φάουλ του Ζάκη, σταμάτησε τον ευνηδιασμό. 53-54. Πιτάκας θα πρέπει να πάρει προσπάθειες τώρα. Είναι αυτός ο οποίος οδηγά την ομάδα του μέχρι στιγμής. Αν είναι δυνατόν. Backdoor pass από τον Ηρακλή Πιτάκα. Και εξαιρετικό τελείωμα από τον Μιχάλη τον Λουκά. Παπαδόπουλος εδώ αστοχή, δεν απαντά και τώρα ευκαιρία την αναγέννηση να τρέξει τελικά. Επιλέγουν. Χτυπάνε χαμηλά με τον Ηρακλή, προσπαθούν να προστάρουν, αλλά τρίτη λάθος πάσα συνεχομένη. Εδώ δεν χρειάζονται αυτά τα λάθη. Πάντως προηγουμένως, Αλέξη, νομίζω είδαμε μια φάση την οποία ακόμα και στην πρώτη κατηγορία δεν την βλέπουμε συχνά. Μια εξαιρετική πάσα, backdoor πίσω από την πλάτη από τον Ηρακλή τον Πιτάκα και τελείωμα σαν σε προπόνηση από τον Μιχάλη τον Λουκά. Είστε βοήθεια ο Κέβιν, υπέροχη πάσα, υπέροχο τελείωμα από τον Κύπρο. Οι δύο έμπειροι παίχτες της αναγέννησης. Φαντούσης τώρα. Φαντούσης με την εμπειρία του. Περνά τρεις παίχτες από την εσωτερική ο Χάρης ο Φαντούσης. Στους 11 πόντους. Βλέπουμε όποτε τον δείχνει η κάμερα τον Χάρη τον Φαντούση. Φαίνεται να είναι ένα απλό, ήρεμο ανθρωπάκι. Αν μας επιτρέπει αυτή την έκφραση ο Χάρης. Είναι και μικροκαμωμένος. Ο οποίος όμως σήμερα πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Καταπληκτική εμφάνιση από τον Χάρη. Δείχνει την εμπειρία του. Εδώ έχουμε φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές φυσικά. Πιτάκας. Προσπαθεί να ηρεμήσει κάπως τους συμπαίχτες του. Και αυτός και ο Κύπρος ο Γρηγορίου βλέπουν ότι η αναγέννηση δεν έχει καθαρό μυαλό. Πιτάκας τώρα με τον Παπαδόπουλο μπροστά του. Πιτάκας άστοχος. Παρόλο που βγήκε το σκρίν από τον Κύπρο τον Γρηγορίου και τώρα δεν μπορούσε να σταματήσει και διαφορετικά το Φλόρεκ, ναι. Πάντως γίνονται μάχες για rebound τώρα. Δεν αφήνει τίποτα ο Κέβιν να πάει χαμένο. Όχι μόνο ο Κέβιν, Αλέξη, γενικά βλέπουμε ότι στο δεύτερο μέρος και οι δύο μας έχουν σφίξει πολύ την άμυνά τους. Απλά η Ένωση έχει βελτιώσει και κάπως τις επιθέσεις της. Βγαίνει με πιο καθαρό μυαλό μπροστά, αν θέλετε. Γι' αυτό και έχει γυρίσει το παιχνίδι και πλέον έχει και το moment του παιχνιδιού. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτή την επίθεση εδώ. Βήματα όμως. Παπαδόπουλος ο οποίος κάνει περισσότερη ζημιά παρά καλό στην ομάδα του. Στα τελευταία λεπτά, οι τελευταίες επιθέσεις ήταν λίγο επιπόλαιες από τον Παπαδόπουλο, αλλά έχει την εμπειρία νομίζω Αλέξη και το καθαρό μυαλό στα κρίσιμα να σταθεί μπροστά, έτσι. Κοίταξε, θα το βρει σε κάποια φάση, δεν στα τελευταία λεπτά.
Δεν του βγαίνουν τώρα, σε κάποια φάση θα του βγουν όταν πρέπει. Εδώ, Κύπρος Γρηγορίου. Block shot! Ο David Flores, Kevin Flores. Τον ματιάσαμε. Εδώ, ο Κύπρος Γρηγορίου προσποιήθηκε εξαιρετικά στο Kevin Flores στην αρχή. Δάγκωσε την λαμαρίνα εκεί ο Kevin. Δάγκωσε την προσποίηση, αλλά στη συνέχεια το απάντησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ, αλλά στον ευνηδιασμό. Λίγο η πίεση από τον Κύπρο του Γρηγορίου, λίγο ο ενθουσιασμός του 50χρονου Kevin. Έχασαν την μπάλα, ευκαιρία όμως για την μέσα. Ένωση. Αλέξη Γόμες μόνος σου. Το ένιωθε ο άνθρωπος, Τι να πω τώρα, αν μας έδιναν τώρα να ψηφίσουμε MVP, εγώ θα ψήφιζα τον 50χρονο Kevin Flores και από κοντά τον Χάρη τον Φαντούση, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί και ο Χάρης ο Φαντούσης είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά... εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας πρώτα απ' όλα, υπάρχουν ακόμη 6 λεπτά, αλλά είναι σίγουρο ότι νομίζω και εσείς συμφωνείτε μαζί μας, ψηφίζαμε τώρα MVP, θα ήταν ο Flores. Kevin Flores, οπωσδήποτε. Βλέπουμε εδώ μια προσπάθεια προηγουμένως από τον Ζάχη τον Παπαδόπουλο. Αυτή η φάση, αυτή είναι η φάση του αγώνα. Την τελείωσε ο Γρηγορίου τελικά, ο Κύπρος ο Γρηγορίου την τελείωσε. Λάθος δικό μας, δεν ήταν ο Μιχάλης ο Λουκά. Και εδώ... Σιγά μην έμενε με το ότι έχασε την μπάλα στον ευνηδιασμό. Θα απαντούσε με κάτι καλύτερο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει, Αλέξη, για να γέννηση, για να... Να σταματήσει να παίζει ζώνη. Γιατί νομίζω έχει κοιμηθεί λίγο με τη ζώνη που παίζει άμυνα. Τους έχει κοιμήσει λίγο να γυρίζουν στο μάτι του μάτι και να πιέσουν και να τρέξουν. Από ότι είναι το παιχνίδι τους, να πιέσουν και να τρέχουν. Για να δούμε. Ευκαιρία τώρα για την αναγέννηση να μειώσει. Εάν τα καταφέρει. Πιθάκας, καλάθι και φάουλ από τον Ηρακλή Πιθάκα. Δεν τα παραδίδει τα όπλα η ομάδα της αναγέννησης. Βλέπουμε εδώ. Είμαι σίγουρος, Αλέξη, ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνος θα γίνει προπονητής και μάλιστα πολύ καλός. Βλέπω τις αντιδράσεις του από τον πάγκο. Πετάγεται σε κάθε φάση. Τώρα ειδικά που είναι στο παρκέ τόσο ο Πιθάκας όσο και ο Γρηγορίου, παίρνει αυτό στη σκητάλη του προπονητή. Νομίζω είναι από την αγάπη του για τον μπάσκετ ο Γιώργος. Αλλά θα έκανε για πολύ καλός προπονητής. Αποφασίσει που θέλει, λέμε, Σόνι Λευκοσία όμως. Εδώ τώρα ο βοηθός προπονητής πάντως μειώνει στον πόντο. Φαντούσης. Μιεστική άμυνα μετά από ώρα. Για να δούμε. Φάουλ. Το οποίο κερδίζει η ομάδα της Ένωσης. Έχουν κάνει αυτό που είπα, γυρίσανε σε man-to-man τώρα. Να πιέσουν λίγο, να τρέξουν λίγο, μήπως αλλάξει κάτι. Βλέπω καλά, βγάζει τώρα τον Φλόρε. Για ένα λεπτάκι θα είναι, δεν νομίζω να είναι για παραπάνω. Να πιει λίγο νερό και να επιστρέψει. 50 χρονών, ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Φαντούσης τώρα στην επαναφορά, Παπαδόπουλος θα πρέπει να πάρει τα πάνω του. Ο Αλέξης είπε ότι στα κρίσιμα πάντα εμφανίζεται, το σούτ εδώ. Airball. Είχε και πίεση φυσικά μπροστά του, αλλά ήταν κακή επιλογή αυτό το σούτ, όπως και να το κάνουμε. Ευκαιρία την αναγέννηση να περάσει μπροστά τώρα. Φαντούσης πιέζει εκεί τον Λουκά. Λουκά με τον Χάρη τον Φαντούση μπροστά του. Ανεβαίνει για βοήθεια. Εκεί τώρα είναι ο Πιθάκας ο οποίος παίρνει την μπάλα στον Γρηγορίου. Γρηγορίου γυρίζει πολύ ωραίο. Δύσκολο σούτ και από τον Γρηγορίου τελικά. Εκεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει το rebound ο Νίκος ο Παναγή. Μαζί με συμπαίχτη του παλεύε. Και τώρα... Ο Φαντούσης δεν είναι τα κορδόνια του. Πρέπει να είναι η τρίτη φορά που δεν είναι ο Χάρης από τα κορδόνια του. Να ξεκουραστεί λίγο. Λες να ταξιδίνει για να τα δίνει. Ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε τώρα. Φαντούσης, 58-59. Είναι η ευκαιρία τώρα της Ένωσης να μεγαλώσει την υπέρτης διαφορά. Παπαδόπουλος προσποιείται πολύ ωραία για δύο. Άστοχος και πάλι. Η μπάλα παραμένει όμως στην ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Με τον Θωμά να δίνει την μπάλα στον Φαντούση, ο οποίος θα πάρει την επίθεση πάνω του. 12 δευτερόλεπτα τώρα. Φαντούσης πιέζεται εκεί.
Βρίσκει τελικά την μπάλα προς τα μέσα. Πολύ ωραίο χουκ γύρισμα. Τι έκανε εδώ. Νικόλας Θωμά. Ένας από τους πιο κοντούς παίχτες, ο οποίος βρίσκεται στο παρκέ, ύψους μόλις 1,82. Παίρνει το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση. Πολύ ωραία προσπάθεια, 58-61. Απάντηση όμως άμεση με ένα πολύ δύσκολο lay-up. Πολύ δύσκολο lay-up εδώ από τον Μιχάλη τον Λουκά και 60-61. Φαντούσης. Δυσκολεύεται εκεί, τα βρίσκουν σκούρα. Αυτός είναι ο ήρωας του δεύτερου ημιχρόνου. Είναι ο Θεόδωρος ο Απεσλίδης, εξαιρετικός στο δεύτερο μέρος. Αλέξη μαζί με τον Κέβιν είναι η καλύτερη με διαφορά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Είναι εκπληκτικό ότι ψάχνουν να αποστάρουν τον Θεόδωρο που είναι 10 πόντους πιο κοντός από τον Νίκο που τον μαρκάρει νομίζω. Για να δούμε τώρα τον Κύπρο τον Γρηγορίου, κερδίζει το φάουλ εδώ. Φάουλ, ναι. Σωστά έπαιξε, εκεί να εκμεταλλευτεί το mismatch περισσότερο ήθελε ο Κύπρος. Και δύο βολές. 60-63, δύο πολύ κρίσιμες βολές. Έχουμε μπει εσείως στο τελευταίο τετράλεπτο. 3-23. Έχουνε βολές νομίζω. Δύο βολές. Νομίζω δεν το καταλάβει ο Γιώργος από τον πάγκο, γι' αυτό και διαμαρτύρονταν. Δύο βολές λοιπόν για τον Κύπρο τον Γρηγορίου. Ο πιο έμπειρος, ο προπονητής της ομάδας. 61-63. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Ακριβώς. Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Και σε αυτό τον αγώνα, αλλά και νωρίτερα στο γήπεδο γυναικών. Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Γρηγορίου. Άστοχος εδώ. Rebound όμως και φάουλ πάνω στον Πιτάκα. Ακόμη δύο βολές από τον Πιτάκα. Και ευκαιρία τώρα για την αναγέννηση να ισοφαρίσει. Και αυτό που λέγαμε. Άρον σηκώνεται από τον πάγκο. Ο Κέβιν Φλόρερ. Βλέποντας ότι και η ομάδα του τα έχει βρει σκούρα από την ώρα που αποχώρησε. Τρία λεπτά μείνανε, δεν μπορεί να μείνει στον πάγκο, ενώ ότι έχει θα το δώσει τώρα. Πιτάκας. Μέσα, 62-63. Για να δούμε αν ο Ρακλής Πιτάκας θα ισοφαρίσει και θα έχουμε τρία λεπτά σούπερ ντέρμπι. Πιτάκας, μέσα, 63-63, time out. Τι παιχνίδι είναι αυτό, Αλέξη, φοβερό παιχνίδι, πραγματικά. 63-63, έχουν μείνει 3,5 λεπτά, νομίζω ακόμη και εμείς που δεν συμμετέχουμε είμαστε περίεργοι για το team που μας επιφυλάσσει άλλο, έτσι. Είναι καταπληκτικό παιχνίδι όντως και οι δύο ομάδες παίζουν καταπληκτικά. Και όχι τρέλο παιχνίδι όπως είπαμε, τα πάντα. Τα screen τους, οι βοήθειες, τα σουτ, το rebound από τον Νικόλα. Πώς μάζεψε το rebound εκεί ο Νικόλας ο Θωμά. Άμεση απάντηση. Φοβερές φάσεις πραγματικά. Νομίζω βλέπω παράταση. Λες. Δεν είναι κάτι περίεργο. Αν υποθέσουμε ότι τώρα είναι 63-63 και έχουμε ακόμη μπάσκετ, τουλάχιστον ακόμη 5 με 6 λεπτά θα έχουμε παιχνίδι στα σίγουρα. Πιθανότατα να έχουμε και παράταση. Για να δούμε. Ό,τι καλύτερο για τους φίλους καθόσφαιρα. Ναι, δεν κινδυνεύει κάποιος φάουλ με πέντε φάουλ, εκτός από το 11 και το 8. Το 11 και το 8, δηλαδή. Που δεν είναι νομίζω... Νομίζω είναι ο Ανδρέας Παπασταύρου. Εντάξει, δεν είναι στην πεντάδα αυτή τη στιγμή. Και το 11... Όχι, είναι ο Νικόλας ο Χαραλάμπους και το 8 από την... Δεν υπάρχει. Είναι ο Ανδρέας Παπασταύρου. Ο Ανδρέας Παπασταύρου είναι που κινδυνεύει με τα φάουλ. Είναι λίγο λάθος νομίζω τα νούμερα του κοντινού πίνακα. Εμείς δεν έχουμε 11. Ακριβώς, να σου πω αμέσως. Είναι ο Νικόλας ο Χαραλάμπους. Ο παίκτης ο οποίος κινδυνεύει με 4, να αποκλειθεί με 5 φάουλ. Για να δούμε όμως τι μας επιφυλάσσει εδώ το παιχνίδι. Χάρης Φαντούσης. Κέβιν Φλόρερ. Isolation πάνω στο Ζάκη. Διείσδυση. Πολύ ωραία πάσα. Τι μπλοκ ήταν αυτό. Φλόρερ δεν επιλέγει να δώσει στον Χάρη τον Φαντούση. 3 δευτερόλεπτα. Ο Χάρης τώρα βλέπει τον χρόνο. Αστοχή. Εξαιρετική άμυνα και μπάλα και πάλι στην αναγέννηση Γερμασόγειας. Πολύ καλή άμυνα έβγαλε εδώ η αναγέννηση. Βλέπουμε εδώ. Team block. Φιλοδόρησε. Ο Νίκος ο Παναγή. Εδώ άλλο ένα block. Εκεί ο Φαντούσης υποπίεση. Σίγουρα δεν είδε τον χρόνο ουσιαστικά εκεί ο Χάρης. Και τώρα ευκαιρία για την αναγέννηση. Πιτάκας, το μεγάλο σουτ, ναι, 63, 65, 65, 63.
Ηρακλής Πιθάγκας, νομίζω συμφωνείς MVP εφόσον φυσικά το παιχνίδι καταλήξει στην αναγέννηση, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Τα κάνει όλα σωστά ως τώρα. Φαντούσης, το παράκανε εδώ, άστοχος και ευκαιρία τώρα για την αναγέννηση να μεγαλώσει κι άλλο την υπέρ της διαφορά. Σίγουρα θα παίξουμε τον χρόνο σιγά σιγά τώρα. 10 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Κύπρος Γρηγορίου με τον Κέβιν Φλόρερ. Άμυνα καλή εκεί από τον Κέβιν. Γρηγορίου έχει το σούτο μακρινό. Επιχειρεί όμως να δώσει πάσα. 3 δευτερόλεπτα απομένουν. Γρηγορίου το τρίποντο του αγώνα. Άστοχος τελικά. Και τώρα Φλόρερ τρέχει στον εφημεδιασμό. Στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος πάει μέχρι μέσα. Αυτό είναι το μεγάλο καλάθι που μας έλεγες. Ο Ζάχος του Παπαδόπουλος, ο Ζάχος του Παπαδόπουλος. Αυτό είναι που μας έλεγες. Σπάσιμο μέσης, με πίεση στον αέρα. Καλή άμυνα από τον Ηρακλή. Και βάλεις κόρα. Όσο καλή άμυνα και να κάνεις, όταν γίνεται αυτό το σπάσιμο της μέσης, δύσκολα να σταματάς. 65-65, 1 και 40 για το τέλος του παιχνιδιού. Φοβερό παιχνίδι. Καλή άμυνα εδώ πάνω στον Παναγή. Κρατάω μας αυτό στην μπάλα. Βήματα, εδώ έκανε κάποια βηματάκια παραπάνω. Τα χρεώθηκε. Από τον ενθουσιασμό το περισσότερο εκεί. Ναι, εντάξει. Εγώ έχω ενθουσιασμό. Ναι. Ευκαιρία της Ένωσης τώρα να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Χάρης Φαντούσης. Δίνει την πάρα στον Θωμά, τον Νίκου. Νικόλας Θωμά. Φαντούσης. Παπαδόπουλος. Απεσλίδης και Φλόρερ, οι πέντε. Της Ένωσης Παπαδόπουλος, το τρίποντο, ναι! 67, για δύο ήταν τελικά. Πατούσε γραμμή εδώ ο Παπαδόπουλος. 67-65, πάει να κλέψει τη δόξα από τον Φλόρερ. Εδώ, βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά πόσο το πανηγυρίζει. Πιτάκας, τα κάνει όλα και παίρνει και δύο βολές. Αν και δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν ο Πιτάκας, μόνο από την προσπάθεια ήταν φανερό ότι αυτός θα έπαιρνε την μπάλα στα κρίσιμα. Έχει μείνει ένα λεπτό. Δύο βολές πολύ κρίσιμες για τον Πιτάκα. Νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος ήλπιζε να ήταν τρίποντο το σούτ προηγουμένως, αλλά μέσα η βολή. Τώρα. Και εδώ φάουλ από τον εδώ νομίζω ότι ο προπονητής Κύπρος Γρηγορίου ξέφυγε λίγο από τον ρόλο του προπονητή στη μάχη με τον Κέβιν. Στη μάχη εκεί νομίζω ότι τον εκνεύρισε τόσο πολύ ο πενιντάρης Κέβιν που ο μόνος τρόπος να τον σταματήσει ήταν ένα λίγο αντιαθλητικό αν θέλετε παίξιμο εκεί, αλλά όπως είπες και εσύ, ένα τελικό κυπέλλου. Όλα γίνονται όλα με το γίνονται. Πάθος που υπάρχει, όλα γίνονται. Εδώ έχουμε βρεγμένο παρκέ, Αλέξη. Δεν νομίζω το πρόβλημα να είναι το σπρόξιμο. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό πάντως. Αυτό να το πούμε, ότι ευτυχώς. Το θέμα με την πετσέτα είναι και όταν τη φύγεις, υπάρχει νερό. Και όταν πατήσεις, μετά το παίρνεις μαζί σου και στις άλλες περιοχές που πάεις. Ακριβώς. Και αυτό που με ανησυχεί εμένα περισσότερο, αν θες, αφού το σημερινό παιχνίδι σε ένα λεπτό τελειώνει. Αύριο μεθαύριο το Αποέλ παίζει εδώ με τον Κεραυνό. Αν νικήσει στο Στρόβολο, έρχεται και παίζει με τον Κεραυνό. Και εκεί μιλάμε για ακριβοπληρωμένους παίκτες, οι οποίοι δεν νομίζω ήδη να θέλουν να ρισκάρουν. Αν βρέξει δηλαδή, τι μπορούν να κάνουν. Σκέφτομαι να γλιστρήσω γλυνιαδάκι αύριο και να πάθει διάστρεμα. Που ήρθε πριν μια βεχτή παξίλα εν τω μεταξύ. Ναι, γιατί και αν σ' ακούν τώρα οι φίλοι από ελ. Ας ελπίσουμε πάντως να μην συμβεί οτιδήποτε από αυτά, να φτιάξουν τα πράγματα, να ανοίξει ο καιρός για να μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ. Ο Γιώργος ο Γεωργίου μας το είπε, έτσι, ότι πρέπει να παρακαλάμε να μην βρέχει τώρα για να παίζουμε μπάσκετ. Στο Λευκόθεο μάλιστα. Στο Λευκόθεο. Ένα λεπτό λοιπόν και δύο δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. 67-67. Και τώρα οι φίλοι της Ένωσης ξεσηκώνονται. Τι πιο ωραίο. Οικογένειες και μικρά παιδιά στις Σερκίδες. Απίστευτο συνέστημα πραγματικά. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά, έτσι. Χωρίς φωτοβολίδες, χωρίς καπνογόνα. Τίποτα, μόνο τα χειροκροτήματα. Τα παιδάκια όλα στην πρώτη γραμμή. Ακριβώς. Τι καλύτερο από τώρα τα παιδιά στην πρώτη γραμμή, Άλεξη.
67-67. Φαντούσης. Και στο Ζάκη. Παπαδόπουλος. Αυτός και ο Φλόρεν θα είναι οι παίχτες οι οποίοι θα πάρουν μπάλα τώρα. Παπαδόπουλος. Κρατά με τον Πιθάκα μπροστά του. Δυσκολεύεται εκεί. Φαίνεται away shoot. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ο Παπαδόπουλος εκεί. Και ευκαιρία τώρα για την αναγέννηση. Για να δούμε ο Παπαδόπουλος τελικά από ωραίος θα γίνει ο μοιραίος. Κλέψιμο από τον Χάρτο Φαντούση. Έχουν μείνει 14 δευτερόλεπτα. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια τελικά του Χάρη του Φαντούση. Παρά την εξαιρετική του αμυνακή. Κάτι είπα για παράταση. Ναι, κάτι είπες για παράταση. Αλέξη. Να σου πω αμέσως μετά από αυτή την επίθεση. Τι μπορεί να γίνει. Για να δούμε. 10 δευτερόλεπτα. Δεν βλέπετε εσείς τον χρόνο ο οποίος μένει για την τέλος της επίθεσης και είναι πολύ σημαντικό. 5 δευτερόλεπτα φίλες και φίλοι. Δεν νομίζω να το έχουν δει. 4, 3, 2, 1. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι και τελείωσε ο χρόνος. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Απίστευτο. Δεν τους το είπε κανείς. Είναι λάθος και από τον πάγκο αυτό. Και 21 δευτερόλεπτα όλα για την ένωση. Νομίζω ότι δεν πήρε χαμπάρι ότι η μπάλα χτύπησε στα πόδια του. Του Χάρη του Φαντούση. Ο χρόνος ανανεώνεται, αλλά πάει στα 14, δεν πάει 24. Στα τελευταία δύο λεπτά της τελευταίας περίοδου, νομίζω μένει, αν δεν το έχει δώσει ο διαιτητής, σαν ανανέωση μένει στα 11, δεν ξέρω σίγουρα. Άρα μπορεί απλά να πέρασε έξω η μπάλα και να μείνει στα 14. Ήταν κλέψιμο, την χτύπησε κατά λάθος με το πόδι, το έμεινε στο 11. Αλέξη, πώς επιτίθεται τώρα η ένωση, κάνει φάουλ η αναγέννηση ή όχι? Όχι, θα παίξει, έχει ένα φάουλ να δώσει, ναι, η αναγέννηση. Θα το κάνει, πιστεύεις, προς το τέλος ή νωρίς για να... Μόλις κάνει επίθεση ο Ζάκης, γιατί αυτός θα πάρει την τελευταία επίθεση, θα το κάνει το πρώτο φάουλ. Και μετά, ξανά το ίδιο. Προσπάθεια για άμυνα, πιστεύω. Επιμένουμε σε Φλόρεν, έτσι. Για MVP, ναι. Ως τώρα, ναι. Επειδή βλέπω και τον Ζάκη ότι είναι εξαιρετικός τώρα. Και λέω, εντάξει. Αν βάλει το τελευταίο καλάθι, τότε θα δείξει. Εσύ τι λες, θα τελειώσει ή θα έχουμε παράταση? Νομίζω θα τελειώσει. Θα τελειώσει. Θα τελειώσει. Για να δούμε. Οι 10 παίχτες των ομάδων, οι 3 διαιτητές και η πετσέτα βρίσκονται στο παρκέ. Έτσι, για να χαρακτηρίσουμε και λίγο τώρα προς το τέλος. Θα το θυμίζουμε. Εδώ βλέπουμε τον Γουρουνιά. Δεν το πιστεύει. Χαμογελά, κάθεται στον πάγκο. Δεν θέλει να μιλά, θέλει να τελειώσει το παιχνίδι πρώτα και μετά. Λοιπόν, Χάρης Φαντούσης, Παπαδόπουλος. Φαντούσης καθυστερεί εκεί, Παπαδόπουλος τελικά παίρνει την μπάλα. Στα 20 δευτερόλεπτα. Οπα. Ξεχνά την μπάλα. Ξέχασε την μπάλα πίσω του. Και τώρα, εάν είναι έξω, η μπάλα είναι για την ενός. Είναι για τον παραλίμνη η μπάλα νομίζω, πρέπει να κάνει λάθος. Εάν είναι πλάγιο, η μπάλα είναι για την ενός. Αν υπήρξε κάποιο φάουλ εδώ, η μπάλα είναι για την αναγέννηση. Για να δούμε και πάλι. Εδώ ξεχνά την μπάλα. Έκανε φάουλ ο Ζάχος. Έκανε φάουλ ο Παπαδόπουλος εδώ. Σωστή υπόδειξη. Αν δόθηκε το φάουλ, η υπόδειξη είναι σωστή. Φάουλ από τον Παπαδόπουλο λοιπόν την κρισιμότερη στιγμή του παιχνιδιού. 67-67. Και τώρα τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η λογική λέει ότι θα πάρουν δύο βολές τώρα της αναγέννησης. Άδικα διαμαρτύρεται ο Παπαδόπουλος, έκανε το φάουλ. Πιστεύω ότι στην προσπάθεια του για κλέψη ο Κύπρος πριν μπορεί να είχε κάνει φάουλ, αλλά σε έτσι φάση το απλό το άγγιγμα δεν θα το δώσει. Ακριβώς, ακριβώς. Εν αντιθέσει με τον Ζάχη, ο οποίος άρπαξε το χέρι εκεί του Κύπρου σε μια προσπάθεια να επανακτήσει την κατοχή της μπάλας. 16 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι, εδώ στο βροχερό Λευκόθεο. 67-67, ο κόσμος βλέπει με κομμένη την ανάσα, πραγματικά. Εάν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας δείξει ένα πλάνο από τις κερκίδες. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε εδώ πόσο ωραίο πλάνο. Τα παιδιά να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να περιμένουν να δουν τι μπορεί να γίνει. Βλέπουμε εδώ όλα τα παιδιά από πλευράς ένωσης αυτή η κερκίδα. Τώρα, για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 16 τώρα δευτερόλεπτα. Επίθεση για την αναγέννηση. Νομίζω θα προσπαθήσουν να παίξουν καλή άμυνα.
16 δευτερόλεπτα λοιπόν. Τα πιο κρίσιμα 16 δευτερόλεπτα. Πιτάκας, πιεστική άμυνα και φάουλ από τον Φαντούζη. Για να δούμε, διαμαρτύρεται ο Χάρης ο Φαντούζης πάρα πολύ έντονα. Δύο φορές από τον Πιτάκα, εδώ προπονητής άλλο δεπέχτης. Είναι το πέμπτο του, το τέταρτο. Κωνσταντίνου. Όχι, είναι το τέταρτο, αλλά παίζει μεγάλο ρούτα, λέω. Έχουμε μείνει 14 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, Πιτάκας. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Ερακλής ο Πιτάκας. Box out. Τώρα και με τον κόσμο εναντίον του. Ο βοηθός προπονητής. Ηρακλής Πιτάκας με μία βολή, η Αναγέννης έχει το προβάδισμα. Άστοχος, ριμπάλα από τον Κύπρο τον Γρηγορίου όμως. Και ριμπάλα τώρα. Φάουλ, έχει δώσει φάουλ υπέρ του Κύπρου. Και δύο βολές τώρα για τον Κύπρο. Για τον Κύπρο τον Γρηγορίου. Ό,τι χειρότερο αυτό που έκανε τώρα η Ένωση. Το φάουλ που έκανε ο Θεόδωρος Απεσλίδης. Στην προσπάθεια ποιος θα πάρει πρώτος στην διεκδίκηση του rebound. Την ίδια ώρα που περιμένουμε να εκτελεστούν οι βολές από τον Κύπρο του Γρηγορίου, ο Παπαδόπουλος γύρισε προς το μέρος σου να σε ρωτήσει κατά πόσο αν υπήρχε τράβηγμα. Υπήρχε παράβαση. Για να δούμε. Έχασε τις δύο βολές ο βοηθός προπονητής. Για να δούμε αν ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Επάντως 0-2 για τον Ηρακλή. Κύπρος Γρηγορίου με μια πολύ αναγέννησε το προβάδισμα. Airball. Airball. Δεν το θέλουνε. Αν είναι δυνατόν. Το ξαναλέω, με μία εύστοχη βολή αναγέννηση θα έχει προβάδισμα, αλλά πρέπει να πει αυτή η βολή. Κύπρο Γρηγορίου, άστοχος, το rebound και πάλι όμως. Εδώ χάνεται η μπάλα, το σουτ, ταμπλό μέσα. 7 δευτερόλεπτα, 69-67, Χάρης Φαντούζης. Καθυστερεί, φάουλ. Είχανε φάουλ να δώσουνε. Ναι, λέω και εγώ για ποιο λόγο να γίνει φάουλ τώρα. Παραξενεύτηκα κι εγώ. 5 δευτερόλεπτα λοιπόν. Χάθηκαν 4 βολές. Μάζεψε το επιθετικό rebound όμως. Και με πλάτη ο Μιχάλης ο Λουκά έκρινε το παιχνίδι. Παπαδόπουλος εδώ το σουτ της Οθάρισης. Άστοχος! Και η αναγέννηση για εμάς ο Ιάς, φίλες και φίλοι. Είναι κυπελούχος Κύπρου δεύτερης κατηγορίας. Βλέπουμε εξέφρετοι πανηγυρισμοί, φίλες και φίλοι. Η αναγέννηση Γερμασόγιας, κυπελλούχος 2013-2014, ένα συγκλονιστικό φινάλε 69-67. Ηρακλής Πιτάκας, Κύπρος Γρηγορίου αγκαλιάζονται οι δύο παίχτες προπονητές της ομάδας που έκριναν την αναμέτρηση. Ένα συγκλονιστικό φινάλε αντάξιο της ιστορίας και του ονόματος αυτής της ομάδας. Εδώ η τελευταία φάση του αγώνα, το rebound, χαμένο και εκεί. Το μεγάλο σουτ από τον Μιχάλη τον Λουκά. Το μεγάλο σουτ από τον Μιχάλη τον Λουκά. Τελειώνει την φάση, ενώ σε πολύ λίγο θα έχω κοντά μου τον Κύπρο τον Γρηγορίου, τον προπονητή της ομάδας της αναγέννησης Γερμασόγειας. Κύπρο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να ήταν οι πιο ευτυχισμένες χαμένες βολές της καριέρας σου, έτσι. Ευτυχώς που έχουμε πιάσει το rebound και βάλαμε τους δύο πόντους του Λουκά. Είμαι πολλά χαρούμενος γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας. Και ειδικά σε μένα και στον βοηθό μου τον Ηρακλή τον Πιτάκα, που ό,τι ζητήσουμε το έχουμε. Είμαστε μια ομάδα που ονειρευόμαστε κάθε τίτλο. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας που ήταν πάντα κοντά μας σε οποιοδήποτε αγώνα, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Καλή συνέχεια και στο παραλίμνη, στο πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη και σπουδαία ομάδα, πάντα το έλεγα τούτο. Και πάλι συγχαρητήρια
στην ομάδα μου. Λοιπόν, καθαρίσατε το κύπελλο. Δύσκολα τελικά. Και τώρα έχετε στόχο την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Τούτο είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Αυτό το γνωρίζει ο πρόεδρος μας. Πάντα έχουμε όνειρο στην άνοδο της πρώτης κατηγορίας. Οι δύο βοηθοί σου εδώ πάντως σε πρώτο πλάνο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και ο Γιώργος νομίζω είναι ό,τι πρέπει για βοηθός προπονητής όταν εσείς οι δύο είστε στο παρκέ. Ναι, σίγουρα. Θα δείξει στην πορεία. Θα δείξει στην πορεία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Και φυσικά μπορείς να πας να απολαύσεις αυτό το κύπελλο. Ευχαριστώ πάρα είναι πολύ. Είναι δικό σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα απίστευτο παιχνίδι, 69-67. Με ένα καλάθι θα μπορούσαμε να πούμε αλλά μπάζερ πίτερ από τον Μιχάλη τον Λουκά. Είχαν μείνει φυσικά κάποια δευτερόλεπτα. Αλλά τελικά ο Λουκά έκρινε το παιχνίδι. Κοντά μου έχω και τον τεχνικό της ομάδας της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Κύριε Αρτηματά, νομίζω ότι σας μένει το παράπονο στο τέλος, έτσι. Το κύπελλο ένας πρέπει να νικήσει, δεν μπορεί να νικήσει ο δύο. Δυστυχώς. Δυστυχώς μια φάση, 16 ευκαιρίες από το τέλος, έκρινε το παιχνίδι ολόκληρο. Τρία χαμένα rebound, κακό block out. Δυστυχώς, έκριναν το παιχνίδι. Ολόκληρο έναν δεύτερον ημίχρονο που παίξαμε καταπληκτική άμυνα. Δυστυχώς, δύο φάσεις, κολλήσαμε. Έχουμε το συνέχεια στο πρόθυμα. Συνέχεια για την Ένωση, η άνοδος στην πρώτη κατηγορία. Στόχος. Στόχος. Έχει κάποια χρόνια που έμπηκε ο στόχος. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Αλλά θέλουμε βοήθεια. Θέλουμε βοήθεια από τις αρχές, θέλουμε βοήθεια από το Δήμο, θέλουμε βοήθεια από τον ΚΟΑ, από την ΚΟΚ. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Δηλαδή θέλουμε μια βοήθεια στο γήπεδο, να φτιαχτεί κάτι στην περιοχή μας, στο Παραλίμνη, στη Σωτήρα, κάπου σε ένα χωριό να φτιαχτεί ένα γήπεδο, κάτι να αθλούμαστε. Είναι κρίμα. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, αντιμετωπίζετε και εσείς όσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες και της πρώτης κατηγορίας, αλλά και της δεύτερης, αντιμετωπίζετε και εσείς, λέω, σοβαρά προβλήματα, όπως και οι περισσότερες ομάδες και της πρώτης κατηγορίας, αλλά υπηδικό. Κυρίως της δεύτερης. Το γηπεδικό, δεν μπορούμε να αθληθούμε έναν γήπεδο των γυμνάσεων Παραλιμνίου, καλός ή κακός, αυτόν έχουμε. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και μια κουβέντα στο τέλος για έναν 50χρονο τον οποίο έχετε στο ρόστερ. Έναν 50χρονο άνθρωπο τον οποίο έχετε στο ρόστερ. Respect. Respect. Respect, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο Κέβι είναι πάνω απ' όλα αθλητής, εξαιρετικός άνθρωπος. Και αν και στα 50 του, χαιρούμαστε που έχουμε στην ομάδα του. Είναι περίλυπος στην καρέκλα, δεν το πιστεύει. Φίλε, ναι, ρε φίλε, είναι ο άνθρωπος η winner. Γεννήθηκε για να είναι νικητής. Σα λέω, στα πραγματικά στις προπονήσεις, στα 50 του, ο άνθρωπος ρε φίλε είναι πρώτος σε όλα. Πρώτος σε όλα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, το μόνο που θα πω respect του άλλο. Και μια κουβέντα για τον φανταστικό κόσμο σας, ο οποίος πάντα μας ακούει. Μέχρι τη Λευκοσία, με όλα τα παιδιά να στέκονται εδώ και να χειροκροτούν την προσπάθεια της ομάδας σας. Πάντα μας ακολουθεί, είμαστε ευγενικοί άνθρωποι στο Παραλίμνη. Εντάξει, κάποια με νομιστατικά συμβαίνουν παντού. Παντού συμβαίνουν αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα, καλή επιτυχία στην άνοδο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον τεχνικό της ομάδας της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχω την τιμή να έχω κοντά μου τον Kevin Florer. Kevin, in English or Greek? English, please. English. You play about 30 years, 20 years. From when I was able to walk and talk, I guess. Basketball has been my whole life. It's my gift, so God given me the talent to play from a young kid until today. With me before, I have Alexi Georgiadi. You played together at Achilleas before yes. many years. Yes. And now, told me that you are MVP if NOC take the cup. You lost the cup in the details. Yes, yes.
We need to get the rebound. I mean, we gave them too many extra shots at the basket, and it cost us tonight. How many years do you see you again? Say it again? Do you play another year? Yeah, it depends. If the Lord bless me for another year, I would look forward to it. I feel good now, so I can speak for today. I'll say I'm good enough to play again another year. Thank you very, very much. More than welcome. Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι τον Kevin Florek, τον 50χρονο υπεραθλητή, υπερπροταθλητή, ο οποίος σήμερα μπορεί να μην τα κατάφερε να πάρει το κύπελλο, αλλά τον ακούσατε, έχει το παράπονο, χάθηκε ένα rebound εκεί, μας είπε στο τέλος, μας είπε, μου έδωσε ένα χάρισμα ο Θεός και εγώ το εκμεταλλεύομαι με τον καλύτερο τρόπο. Περιμένουμε σιγά σιγά και την ώρα της απονομής. Λοιπόν, έχω κοντά μου και τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Χρυσοστόμου. Κύριε Χρυσοστόμου, πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για μια πραγματική διεξαγωγή γιορτή του μπάσκετ. Αυτό που τόσο μας έλειπε από την Κύπρο το είδαμε σήμερα. Έτσι, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τώρα, απίστευτο. Εντάξει, και καταρχήν να ευχαριστήσουμε τη ΣΥΤΑ για τη ζωντανή μετάδοση και των δύο τελικών. Την ΟΠΑΠ Κύπρου που μας έχει στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστούμε. Εντάξει, η τελική κυπέλλου τα τελευταία χρόνια ήταν γιορτή. Να θυμίσω σε αυτό το γήπεδο πέρσι και η ΕΘΑ με τον Κεραυνό κατάμεσα στο γήπεδο γιορτή. Αχιλλέας με τον Κεραυνό το ίδιο. Άρα, ναι, ήταν γιορτή. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ήταν τηλεοπτικό να δει ο κόσμος της Καλαθόσφαιρας και όχι μόνο την Καλαθόσφαιρα. Και οι δύο αγώνες κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια στους νικητές. Διπλά συγχαρητήρια στους ηττημένους για την προσπάθεια. Όπως έχω πει, πολλάκι, ένας είναι ο νικητής. Σημαντικό είναι να κερδίζουμε όλοι. Και σήμερα κερδίσαν όλοι. Κέρδισε η Καλαθόσφαιρα πάνω απ' όλα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχω κοντά μου και έναν εκπρόσωπο της ΟΠΑΠ. Δεν θέλουν να μας μιλήσουν. Λοιπόν, η απονομή η οποία έχει ξεκινήσει. Τώρα βλέπουμε τον κύριο Γρίβα να δίνει τα αναμνηστικά μετάλλια στην στατιστική υπηρεσία, στους κριτές. Ένα παιχνίδι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το οποίο τελείωσε με 69-67, μεγάλο σουτ από τον Μιχάλη τον Λουκά. Μέτριος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Λουκά. Την ώρα που έπρεπε όμως, την ώρα που η μπάλα ζύγιζε 100 τόνους, αυτός πήρε την μεγάλη προσπάθεια και τελείωσε την φάση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χαρίζοντας στην αναγέννηση το πολυπόθητο κύπελλο. Τώρα θα δούμε και την απονομή σιγά σιγά να πάρουν και τα μετάλλια τους και το μικρό κύπελλο της συμμετοχής οι παίχτες της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου. Περίληπτοι άπαντες στο παραλίμνη, κάθονται στον πάγκο, δεν έχουν καμία διάθεση για πανηγύρια. Λογικό, έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Κάποιες λάθος επιλογές στο τέλος από τον Ζάκη τον Παπαδόπουλο κόστησαν τελικά για την ομάδα της Ένωσης, παρά της εξαιρετική εμφάνιση του Kevin Florer, του Χάρη του Φαντούση, αλλά και ενός εξαιρετικού πραγματικά Θεόδωρου Απεσλίδη στο δεύτερο μέρος. Τα έκανε όλα ο Θεόδωρος, τελικά όμως ούτε αυτό δεν ήταν αρκετό. Χειροκρότημα, μπράβο, αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό είναι το μπάσκετ. Βλέπουμε τον κόσμο της Γερμασόγειας να χειροκροτεί τους παίχτες της Ένωσης. Γιορτή του μπάσκετ. Ό,τι καλύτερο. Αυτό που έγινε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας σήμερα, κέρδισε τον μπάσκετ και μόνο αυτό. Βλέπουμε εδώ. Σιγά σιγά ένας οι φίλοι της Ένωσης, οι παίχτες της Ένωσης παίρνουν τα μετάλλια τους. Λοιπόν, και ο Kevin Florer τώρα θα πάρει το μετάλλιο του. Μετά σφραμαγιά στο βρόταφο. Εδώ ο 40χρονος της παρέας. Επίσης τα πήγε περίφημα όσο αγωνίστηκε ο Δημήτρης ο Στυλιανόπουλος με 3 πόντους.
Εδώ ο τεχνικός της Ένωσης, ο Αντώνης Αρτηματάς, ο οποίος ξέφρασε κάποια παράπονα. Δεν τον στηρίζουν, όπως είπε, ιδιαίτερα στο Παραλίμνη. Ο ΚΟΑ και ο Δήμος Παραλιμνίου θα πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση στην ομάδα. Όλα αυτά ελπίζουμε να τα άκουσαν οι αρμόδιοι. Είναι κρίμα μια ιστορική ομάδα όπως το Παραλίμνη να μην έχει την βοήθεια που χρειάζεται από τους αρμόδιους και να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ενώ πάει και ο Γιώργος Χρυσοστόμου τώρα, πρώτος Ομοσπονδίας, για να γίνει η απονομή. Το κυπελάκι θα πάει τώρα στα χέρια του Παπαδόπουλου, ο αρχηγός της ομάδας, ο Παπαδόπουλος, σίγουρα μένει με το παράπονο, αφού στο φινάλε έκανε κάποιες λάθος επιλογές. Σιγά σιγά περιμένουμε και εμείς να γίνει η απονομή. Τώρα πάει ο Τάκης ο Παπαδόπουλος, παίρνει το κυπελάκι, αποθεώνεται από τους φίλους του Παραλιμνίου, από τους φίλους της Αναγέννησης, από τους παίχτες της Αναγέννησης. Είναι λογικό να μην το κρατάει με ιδιαίτερη χαρά το κύπελλο του Ιτυχημένου, ιδιαίτερα όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι το παιχνίδι χάθηκε στα rebound. Και λέμε στα, γιατί χάθηκαν τρία συνεχόμενα αμυντικά rebound στο τέλος του παιχνιδιού. Ένα συνδέον Παραλιμνίου λοιπόν, Ιτυχημένη, αλλά νικήτρια. Εδώ ο άτυχος της παρέας, ο Σόζος, ο Λεωνίδας, Λεωνίδας Σόζος, γλίστρησε σε μια φάση εκεί όπου το παρκέ σήμερα μας έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Άνοιξαν οι ουρανοί, άνοιξε και το γήπεδο, δέχτηκε το παρκέ και εκεί γλίστρησε σε μια φάση το πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος ο Σόζος ο Λεωνίδας. Ενώ τώρα ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου μαζί με το γιο του, τώρα Ηρακλής Πιτάκας, μεγάλος παίχτης, απόψε το δείξε ακόμα μια φορά, περισσότεροι παίχτες με τους γιους του, με τα παιδιά του λοιπόν εκεί, η απονομή. Αναγέννηση η οποία παίρνει πανάξια το κύπελλο, βλέπουμε με πόση χαρά πανηγυρίζουν. Και εδώ ο προπονητής και εκ των κορυφαίων Κύπρος Γρηγορίου. Εδώ ο Βίκινγκ, αν θέλετε, Νίκος Παναγή, με αυτό το μουσί. Τελευταίος της παρέας, ο Νικόλας ο Χαραλάμπους, ο μεγάλος αρχηγός, παίρνει το μετάλλιο MVP. Για να δούμε. MVP λοιπόν, όπως το υπολογίζαμε, αυτό που λέγαμε και με τον Αλέξη τον Γεωργιάδη, ο Ηρακλής Πιτάκας είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τελικά την πλακέτα του MVP. Δεν ξέρω, το μετάλλιο θα το πάρει αυτός, την πλακέτα θα την πάρει αυτός ή ο γιος του. Το μετάλλιο πάντως το φορά ο Πιτσιρικάς, τον οποίο κρατά αγκαλιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για την μεγάλη απονομή. Το κύπελλο θα πάει στα χέρια του Νικόλα Χαραλάμπους. Και άπαντες εδώ στην Αναγέννηση ετοιμάζονται να ρίξουν και τα κοφετή τους και να πανηγυρίσουν δικαιωματικά τον τίτλο του κυπελούχου Κύπρου δεύτερης κατηγορίας. Και τώρα στον ουρανό του Λευκό Θεού υψώνεται το κύπελλο από την Αναγέννηση Γερμασόγειας. Η νύχτα γίνεται μέρα, απίστευτο. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, φίλες και φίλοι, εδώ πανηγυρισμοί και με τον ήχο του We Are The Champion, αυτό το διαχρονικό τραγούδι το οποίο πανηγυρίζουν όλοι οι πρωταθλητές και οι κυπελούχοι. Σας αφήνουμε μια μαραθώνια μέρα μπάσκετ, ένα μαραθώνιο απόγευμα από τις 2 παρά μέχρι τις 7:13 πρώτα λεπτά. Τώρα το μπάσκετ κάνει break. Απίστευτο, η Cita Vision λοιπόν, με μένα τον Γρηγόρη Γρηγορά, τον Αλέξη Γεωργιάδη, τον οποίον είχα κοντά μου και με βοήθησε σε όλη την περιγραφή του παιχνιδιού. Ευχές για ένα ευχάριστο της βραδιάς, καλή διασκέδαση στους φίλους της Αναγέννησης, οι οποίοι θα το πανηγυρίζουν δεόντως, και φυσικά ευχές για ένα υπόλοιπο Σαββατοκυριακό. Καλό βράδυ!